μια ύπνο. Όχι! Γι' αυτό και αλλάζω κάθε χρόνο τα μαλλιά μου για να ξέρετε πότε βλέπετε επανάληψη και πότε φρέσκο επεισόδιο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Celebrity Game Night. Τρίτη σεζόν για το αγαπημένο σας Celebrity που συνεχίζει ανανεωμένο, ανατρεπτικό, με νέα παιχνίδια, νέες κόντρες, πολύ γέλιο και ροκ διάθεση. Μακριά από τις κοτούρες που μας βαραίνουν όλο αυτό το καιρό και που ευχόμαστε να έχουν ένα τελειωμό. Αυτό που σας υποσχόμαστε και ξέρετε ότι το τηρούμε είναι ότι την επόμενη ώρα θα το διασκεδάσετε, θα το χαρείτε και χορτασμένοι θα πάνε κοιμηθείτε. Ξέρετε πια ότι εδώ, στο φιλόξενο πλατό μας, έρχονται κάθε φορά έξι πολύ γνωστοί φίλοι από το χώρο του θεάματος. Σήμερα, μάλιστα, το σετ είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά θα τους δούμε έναν έναν, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες και βοηθούν τους αρχηγούς τους να κερδίσουν 4.000 ευρώ! Μαζί μας, όπως πάντα, οι φανατικοί φίλοι του Celebrity Game Night. Αυτοχειροκροτηθείτε, παρακαλώ. Και όπως πάντα, ο Τόνι Κοραξάκης και ο και να ξεκινήσω με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί έχω εδώ πολύ εκλεκτά πρόσωπα και θα ξεκινήσω με μια γυναίκα που με τιμά με την παρουσία της και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ. Μια γυναίκα που, τι να πω, βιογραφικά για αυτή νομίζω ξέρουμε τα πάντα. Ξέρουμε ότι είναι από την Καβάλα, ότι σπούδασε στη φιλοσοφική, ότι άφησε τη φιλοσοφική για το τραγούδι. Νομίζω δεν έχει νόημα να πω τίποτα, γιατί την ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Είναι μία από τους μεγαλύτερους στάρ στην Ελλάδα, στον χώρο του τραγουδιού, με τεράστιες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Μια κουκλάρα, μια κορμάρα, μια γυναικάρα. Έχει μια τρομερή οικογένεια, κάνει συνέχεια επιτυχίες. Είναι φίλη φίλου και οι φίλοι του φίλου μου είναι δυο φορές φίλοι, δεν ξέρω, λέγεται αυτό. Να πω επίσης ότι τη θαυμάζω ιδιαίτερα, γιατί πέρα από όλα αυτά που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, έχει άποψη, ξέρει να τη λέει, εμπεριστατωμένα και με τόλμη όταν χρειάζεται και γι' αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι η Δέσποινα Λαμαντή! Γυρίζει στα μακεδονικά πάτρια εδάφη, να το πούμε Σαλονίκη, έτσι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, στην πύλη του Αξιού. Με τον Παντελή Παντελίδη. Με τον Παντελή Παντελίδη. Και ένα όμορφο αγόρι που θα το παρουσιάσουμε αντίπαλο από εδώ. Αντίπαλο, αργότερα. Θέλω intro. Θα σου κάνω, θα σου κάνω. Μεγαλύτερο το δικό μου. Εντάξει, μη σκοτωθούμε από τώρα. Θεσσαλονίκη θα την πληρώσει. Λοιπόν, δίπλα τη. Πού θέλετε να ξεκινήσω? Από εκεί. Εντάξει. Δίπλα της είναι ένας άνθρωπος, τι να πω τώρα πια γι' αυτόν, μας συνδέουν πάρα πολλά. Οι ζωές μας και οι επαγγελματικές αλλά και οι πραγματικές έχουν δεθεί αμετάκλητα. Φέτος μας χάρισε και μου χάρισε και εμένα προσωπικά μια υπέροχη δουλειά την προηγούμενη σεζόν, την οποία και θα συνεχίσουμε, την Εθνική Ελλάδος, όπου τόλμησε να πει και να θίξει πράγματα που στην ελληνική τηλεόραση δεν τα είχαμε ξαναδεί και είμαι πολύ περήφανη που είναι ένα μέρος αυτής της δουλειάς. Τώρα θα τον αποκαλώ συνάδελφο ως παρουσιαστή πια στο Μέγκα, στην εκπομπή. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κάθε μέρα, Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχω επίσης την τιμή, ναι, να κάνει την απόδοση του musical Street Charity που θα παρουσιαστεί στον Badminton την επόμενη χρονιά. Ναι. Και είναι ποιος? Ο Γιώργος Καπουτζίνης. Δεν ξέρω πολλά για σένα. Καλύτερα. Εντάξει, οκ. Ότι δεν ξέρω πολλά προσωπικά για σένα και κάθε φορά που βρισκόμαστε. Πάρε ένα τηλέφωνο που να δεις. Και είναι που είναι να πας στην εκπομπή. Κάτι διαισθάνομαι. Κατάλαβες. Γι' αυτό και κάθε φορά που συναντιόμαστε, νομίζω υπάρχει μια οικειότητα και μια συνεννόηση μεταξύ μας. Που ενώ δεν έχουμε κάνει τόσο παρέα όσο θα μπορούσαμε. Και επίσης δεν σου έχω δώσει τόσο θάρρος, τώρα δεν ξέρω γιατί. Οπότε όταν διάβασα εδώ ότι όταν θέλησες να γίνεις ηθοποιός στα 17 σου, τηλεφώνησες στη Μελίνα Μερκούρη, από τη μια δεν μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή το περιμένω από σένα, αλλά θέλω να πεις τι της είπες, τι έγινε. Είχα δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο και με κόψανε, όπως και όλες τις σχολές που είχα δώσει με κόψανε. Μάλιστα. Και την πήρα ως μέσο να. Για μέσο την πήρες. Για μέσο. Τι της είπες?
Έκλαιγα γιατί είπα θέλω να με περάσει. Το σήκωσε. Όπου Χριστέ. Το σήκωσε σπίτι και στιγμή. Στο σπίτι τη είχαμε βρει το τηλέφωνο από μια δημοσιογράφο που ήξερε οι γονεί μου. Το σήκωσε ο οικονόμο, τη ζήτησα, ήρθε και τη λέω: ξέρετε, δεν πέρασα εγώ. Και λέει: τι γίνεται όμω, παρέμβασε από την προηγούμενη, δεν το μάθει κανεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εν τέλει ξανά. Εν τέλει, εντάξει, δεν με πέρασε η γυναίκα. Κατέληξα να ξαναγυρίσω στην Θεσσαλονίκη. Και κατάφερα να μπει στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Χωρίς μέσο. Χωρίς μέσο αυτή τη φορά. Τον έχουμε καμαρώσει σε χιλιάδες πράγματα. Μιμήσεις, γράφει ωραία κείμενα, τραγουδάει, χορεύει, παίζει. Τι άλλο κάνει. Σκηνοθετείς. Δεν θέλω να πω. Φέτος χτυπάς τρίπλο βάρδια. Απ' τη μία στο Κάτια Ραδουλάκι με το έργο Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. Απ' την άλλη στο Vox με την Ατάσα Θοδωρίδου. Και βέβαια ξεκινάτε τρίτη σεζόν, το πετυχημένο, κάτω από Αρτάλη στο Μέγκα, κύριο Βαντελής ο Καναλάκης! Αρχηγός αυτής της ομάδας της Μακεδονικής, ξέρεις καβάλα Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ, είναι η Ιωάννα Παπαδογιάννη! Η Ιωάννα έχει σπουδάσει διεθνολόγος, τουρκολόγος στο Καποδιστριακό και μάλιστα πήγε στην Κωνσταντινούπολη για μεταπτυχιακά. Πώς ήρθε ο τουρκολόγος, Σουλεϊμάν, και έτσι έβλεπες τέτοια. Δεν υπήρχαν ακόμα αυτά τα σεριάλ, ήταν τα παλιά τα χρόνια. Ξεκίνησε το σκεπτικό με μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα ή στο πανεπιστήμιο, αλλά κανείς δεν φανταζόταν το χάλι της Ελλάδας και της Τουρκίας στις μέρες μας. Οπότε, εντάξει. Και τι θα κάνεις τώρα, τι κάνεις δηλαδή. Λόγω κρίσης, να είμαι δόξα τω Θεώ, δούλευα στο Ντουμπάι, ήμουν αεροσυνοδός σε μια αεροπορική εταιρεία. Τι λόγω κρίσης στο Ντουμπάι. Εντάξει, κάνα χρόνο περίπου. Τώρα γύρισα και είμαι ρεσεψιόν σε ένα πολυχώρο ομορφιάς. Όποιος έχει δουλειά. Και είμαστε μια χαρά. Είναι και ευτυχισμένος και σε πολυχώρο ομορφιάς θα έρθουμε και να σε επισκεφτούμε. Βέβαια, κάνεις τα λεφτά. Αν τα κερδίσεις, συγγνώμη. Αν τα κερδίσω, που εντάξει, είναι σίγουρο μάλλον. Λέω να πάω να ταξιδέψω στην Ιαπωνία. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ιαπωνία. Είπα εδώ στο κορίτσι μου, το όμορφο. Το οποίο. Γιατί. Γιατί δεν μας αφορά αυτή η μαγεία. Ξαπλώστε λίγο. Το κορίτσι μου, το όμορφο, η φίλη μου, που κάθε φορά που έχω πρεμιέρα στο Celebrity έρχεται. Μαζί με το Μαρτάκι, εντάξει Κώστα. Και χάνουνε. Έρχεται να με στηρίξει πάντα η αγαπημένη μου, η οποία φέτος μας ξανασυστήνει τη λέξη καλημερούδια που την είχαμε ξεχάσει από το ελληνικό λεξιλόγιο κάθε πρωί στο Μέγκα. Τι θα σας πω για την Τωρέτα, ό,τι και να έχει καταπληστεί το κάνει καταπληκτικά. Ήταν αθλήτρια, είναι χορεύτρια, είναι ηθοποιός, είναι φοβερή παρουσιάστρια. Μπορεί και ξυπνάει με τις κότες. Που σε θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εγώ δεν έχω μπορέσει ποτέ να ξυπνήσω τέτοιες ώρες. Γιατί και δύο καταπληκτικά παιδιά. Φέτος, εκτός από τα καλημερούδια, θα παίξουμε μαζί στο Sweet Charity, στο Father Badminton που θα αποδώσει. Ποιος είπαμε, μόλις τώρα. Ο Γιώργος Καπούτσι. 5 points. Και έτσι θα έχουν τα διαπλεκόμενα εδώ με τους καναπέδες. Και είναι η υπέροχη, η καταπληκτική, η μοναδική, Τωρέτα Παπαδημητρίου. Λοιπόν, δίπλα στην Τωρέτα. Είναι λίγο νισταγμένη γιατί ξυπνάει κάθε πρωί, όπως ξέρετε και βλέπετε από τη συχνότητα του Μέγκα στα καλημερούδια, πολύ νωρίς. Εμείς την γνωρίσαμε όλοι και εμείς και εσείς στη σειρά που κάναμε με τον Γιώργο την Εθνική Ελλάδος, όπου ήταν καταπληκτική στο ρόλο της Τάλος. Ήταν καταπληκτική και πίσω από τις κάμερες. Επίσης, έχω να πω ότι η Μαριέλα, για όσους δεν ξέρουν, είναι πολύ γκλότ. Και παρότι στην Αθήνα χάνεται και δεν μπορεί να πάει πουθενά, ακόμα και με τον Navigator, δεν ξέρει που πηγαίνει. Γιατί. Γιατί δεν κοιτάει τον Navigator, μιλάει στο κινητό. Πρώτον, αλλά κυρίως γιατί. Γιατί σαν το σπίτι σα αισθάνεται μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, δεν είναι. Και στην Κεντρική. Δηλαδή εκεί την βλέπει τη Μαριέλα, πραγματικά ξέρει τα πάντα, ξέρει όλες τις γλώσσες. Συνεννοείται άψογα στα γερμανικά, στα γαλλικά, όπου θέλει και πηγαίνει σαν Navigator ίδια. Είναι υπέροχη, η κυπριακή. Η κυπριακή υπερηφάνεια. Δεν μπορώ το κομματάκι. Είναι Μαρία Μαξαμίλου. Λοιπόν,
Γέλα επίσης να πω ότι θα τη βλέπουμε κάθε πρωί στα Καλημέρωτη, αλλά το βράδυ πηγαίνει στο θέατρο Ακάδημος και παίζει τη φοβερή παράσταση αναμείνοντας το ακουστικό σας. Τι κρύβεσαι εσύ από πίσω? Δεν κρύβομαι. Όσο και να κρύβεται το μαρτάκι. Περιμένω την ώρα μου. Τι θες να πω εσύ? Έξω. Ήρθε η ώρα μου. Όχι, βάζω χρόνο. Ξεκινάς από τώρα. Έρχεται κάθε φορά. Είναι ένα αγόρι πανέμορφο. Εντάξει, αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι. Έχει κάτι παράξενο βέβαια πάνω του, γιατί εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο ωραίο άντρα. Πάλι για μένα. Γιώργο, σταμάτα, είναι το δικό μου. Τόσο τέλειο πλάσμα που να είναι και τόσο τρελό. Πρέπει να πω κι άλλα. Πόσα δευτερόλεπτα. Πολύ τρελό. Έχει δοκιμάσει και αυτό τα πάντα και δεν κολλώνει πουθενά, έτσι. Παρουσίαση, τραγουδί, χορό, θέατρο. Μίμηση. Καταπίνει φωτιέ, κάνει τζάζετ, τριπλό άξελ, δεν ξέρω τι άλλο. Τι τα ξέρει αυτά. Είσαι ένα αγόρι φωτιά. Θε κι άλλα, ε. Θέλω κι άλλα. Πείτε τίποτα, ρε παιδιά. Να, από την κλινάκια. Τα παιδιά είναι και. Το τρίτο καλημερούδι εδώ του καναπέ. Ακόμη στο το βράδυ όμως θα συναντάς τη Δέσποινα. Επίσης θέλω να πω ότι τώρα κυκλοφόρησε το καινούργιο σου τραγούδι «Εγώ θα φύγω». Εγώ θα φύγω. Που τι είναι? Προάγγελος του νέου σου CD. Κύριο Κώστας Μαρτάκη. Λοιπόν, αρχηγός αυτής της ομάδας είναι ο Δημήτρης Κουμπής. Ο Δημήτρης έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Αγγλία στον υποτιτλισμό και δουλεύει σύμβουλο σε εκδοτικό οίκο με αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία. Ελληνικό εκδοτικό οίκο. Ελληνικό, μεν, υγιής δε, διότι έχουμε μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, που σημαίνει καλύτερες αγορές και περισσότερα ταξίδια για μένα. Α, μια δουλειά που πάει καλά. Βεβαίως. Και εξαγωγές ακούω. Βεβαίως. Δεν ήξερα ότι υπήρχε έδρα υποτιτλισμού. Ναι, υπάρχει μεταπτυχιακό, γιατί κατά τη γνώμη μου ο υποτιτλισμός είναι τέχνη. Προαπαιτεί πολύ καλλιτεχνική. Όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό ξέρουν ότι βλέπουν πολύ συχνά μαργαριτάρια στους υπόλοιπους. Βέβαια, πάρα πολλά, ναι. Δεν είναι αλήθεια. Είσαι γιος στρατιωτικού, διαβάζω. Ναι. Και λάτρης του Στίβου. Ναι. Αλήθεια! Διάλειμμα! Αυτό που είπα να πω. Τρέχω... Πόσο είσαι? Παρθένος. Τρέχω 5, 10 μαραθώνιο και μ' αρέσει πολύ να προπονηθώ. Τα λεφτά τι θα τα κάνεις αν κερδίσεις? Δεν θα πρωτοτυπήσω ιδιαίτερα, επειδή είμαι λάτρης των ταξιδιών. Στην Ιαπωνία. Όχι, Ιαπωνία, πιο μακριά. Θέλω να κάνω μια κρουαζιέρα στην Ατλαντική. Είναι το όνειρο. Πού θα πας? Έχετε πάρα πολλά κοινά. Πού θα κάτσε, πού θα πας? Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική. Εγώ, παιδιά, θέλω ζεστή. Έχει κρύο. Θα είναι πολύ ωραία. Μαγγέλα, εσύ είσαι και εκεί. Θα κοιμάται όλη μέρα. Αλλά πού γεννήθηκε? Στην Κύπρο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά απόψε. Σας εύχομαι και εσάς καλή επιτυχία. Μπράβο σας. Όμως ξέρετε, όποια ομάδα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 5 παιχνίδια θα δώσει το δικαίωμα στον αρχηγό της να αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό. Σε ένα τελικό που εκτός από τα 4.000 ευρώ μπορεί να κερδίσει ο ίδιος, το ποσό που θα συγκεντρώσουν οι celebrities θα δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό σε ίδρυμα που θα επιλέξουν. Πολύ ωραία, άντε πάμε να παίξουμε. Σταμάτα. Πάμε σε διαφημίσεις και στην επιστροφή. Οι ομάδες μας θα ξεκινήσουν με ένα νέο παιχνίδι. Δείτε σε λίγο. Αντάλλος. Γνώρισε. Κρύο. Χάρη. Προτιμώ. Το. Όταν. Ναι. Σε μας τώρα. Οι τρελαμένοι συνεφείς γνωρίζουν τις αγαπημένες τους ταινίες από την καλή και από την ανάποδη. Σε αυτό το παιχνίδι μας ενδιαφέρει μόνο η ανάποδη. Είναι η ώρα να παίξουμε το όλο και ένα παιχνίδι αυτή τη σεζόν. Το Παρτολιό! Λοιπόν, θα σηκωθείτε από το καναβέ και οι δύο ομάδες. Εμένα πάνω να σας δείξω. Οι αρχηγοί θα καθίσουν εδώ στα μπάζερ και οι άλλοι έτσι με τη σειρά. Πάρτε, παιδί μου, ξύπνα. Θα σας πω την υπόθεση μιας ταινίας από το τέλος προς την αρχή. Εσείς θα την βρείτε, θα βρείτε για ποια ταινία πρόκειται και θα προσπαθήσετε να μου πείτε το τίτλο επίσης από το τέλος προς
στην αρχή. Δηλαδή την πρώτη λέξη θα την πει ο αρχηγός εδώ στο μπάζερ, τη δεύτερη η Ντορέτα, την τρίτη η Μαριέλα, ο Κώστας και ούτω καθεξής. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Μυαλού. Καθαρού. Το έχεις. Ενός. Α, μπράβο. Έτσι παίζεται λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Θα παίζει αυτός που το βρίσκει πρώτα, δηλαδή ο πρώτος που το πατήσει τον μπάζερ. Αν γίνει κάποιο λάθος στη μία ομάδα, θα συνεχίσει, θα ξεκινήσει από την αρχή. Όποιος από την αρχή την ταινία πατάει το μπάζερ, ε. Ναι. Ξεκινάνε αυτοί που είναι στο μπάζερ να το πατάνε το κουμπάκι, έτσι. Δεν θα το βρίσκει η Μαριέλα και να πατάει το κουμπάκι. Την μπαζερούχη. Πρέπει να προσέξουμε να μην καθυστερήσουμε πάνω από 5 δευτερόλεπτα την απάντησή μας, γιατί θα ακούσετε τον ήχο. Και θα κυρωθείτε. Κάθε προσπάθεια πετυχημένη θα σας δώσει ένα βαθμό. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Ένα αρχείο. Και θα πηγαίνετε ρολόι. Δηλαδή ο πρώτος θα πηγαίνει τελευταίος και ούτω καθεξής. Εντάξει, το έχουμε. Το καταλάβει. Γιατί δεν θα το καταλάβω κι εγώ, γιατί είναι ένα καινούργιο παιχνίδι. Το παίζω πρώτη φορά. Λοιπόν. Και αφιέρωσε μαζί μας. Ξεκινώ. Συγκροτείται η μπαζερούχη στα μπάζερ και λέω. Ο φιλόλογος πρόκειται να παντρευτεί τη μαθήτριά του, ενώ κόντεψε να τον απολύσει από το κολέγιο. Τα σκαμπύλια πήγαν σύννεφο, αφού τα άτακτα πλουσίω κόριτσα. Λοιπόν, άναψαν τα παιδιά. Δημήτρη. Παράδεισο. Τον. Από. Βγήκε. Ξύλο. Το. Ήτανε δύσκολο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Αλλά και θέσεις μόνοι σας, δεν χρειάζεται να λέω. Είστε καταπληκτικοί. Ένα μηδέν. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεύτερο. Δεύτερη ταινία. Η κυβωτός της Διαθήκης μπαίνει σε κυβερνητική αποθήκη. Ο Ινδιάνα Τζόνς τρέχει να προλάβει να τη βρει πριν από τους Ναζί και τον Μπέλο. Γιώργο. Κυβωτός. Λοιπόν, περιμένετε. Τζόνς. Λάθος, Δωρέτα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Το βρήκα. Η τελευταία λέξη, πάμε από το τέλος. Όχι. Είναι κυβωτού χαμένης της κυνηγή. Ναι, η κυνηγή της χαμένης κυβωτού. Όχι, περιμένετε τον Ινδιάνα Τζόνς. Εσύ έχεις άλλο τίτλο. Ακόμα και αν το Ινδιάνα Τζόνς ήταν στην αρχή, το κυβωτού πάλι ήταν τελευταία λέξη. Ναι. Πείσε μας τώρα. Greece. This is Greece. Hello. Τρίτη ταινία, σταματήστε. Ο Billy Crystal και η Meg Ryan παντρεύονται. Αφού έχουν. Έλα, Δέσποινα. Σάλι. Ο επόμενος, Παντελής. Τι. Ιωάννα. Με. Όχι, το έχεις. Έλα, πάμε, πάμε, Μαριέλα. Κρίς. Σάλι. Τι. Γνώρισε. Χάρη. Μαριέλα. Ε. Όταν. Τι είναι στο τέλος. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το κοινό. Αλλάξαμε. Παντελής. Στα μπέμπο. Το ζεύγος Κοκοβίκου ξανασμίγει αφού χώρισαν την ίδια μέρα. Παντελής. Άντρα. Γιάννη. Άννα. Το έχασε, παιδιά. Δεν το έχασε, παιδιά. Κώστα, Κώστα. Άντρα. Δημήτρης. Τον. Φοβείτε. Κοινή. Θα κάτσε εκεί μέχρι να το βρει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, το σκορ μέχρι στιγμής είναι 2-0 υπέρ της ομάδας του Φίσο. Πάμε στην πέμπτη ταινία, παιδιά. Εδώ, εδώ. Οι δύο μουσικοί ενώνουν ξανά την Καρέζη με τον Αλεξανδράκη, παίρνουν πίσω τη λατέρνα τους και ο Μίμης Φωτόπουλος πουλάει το όργανο, καθώς ο Βασίλης Αυτομηνής είναι βαριά. Ιωάννα. Πιλότιμο. Όχι, λάθος. Το ξέρουμε. Αυτό ήταν η προσοχή που σας είπα. Mm. Η πουλάει τη λατέρνα, παίρνει άλλο όργανο. Σταμάτε το ρετά. Τι είχε το ρετά. Δεν το έχω. Λοιπόν,
Είναι η Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο. Που το νούμερο 2. Γιατί το νούμερο 1 είναι το Λατέρνα, Φτώχεια, νούμερο 2 δεν ρητέρνα. Ήταν μια πιο δύσκολη από τι δύσκολε. Πολύ δύσκολη. Παγίδα αυτά. Μια παγίδα στην οποία όλοι είναι μέσα. Λοιπόν, έκτη. Ναι. Τι έχει εκεί. Ο Ματ Ντέιμον αναρωτιέται αν ο ίδιος άξιζε τη θυσία του λοχαγού Μίλλερ, Τομ Χάνκς και των 6 ανδρών οι οποίοι τον αναζητούσαν στην κατεχόμενη Γαλλία. Δεν το έχω δει. Ράιαν. Και τώρα στα ελληνικά. Στρατιώτη. Το είπε. Έλα Κώστα. Είπε κάτι ο Κώστας. Μην κλέβετε παιδιά. Στρατιώτη. Του. Το είπε ο Κώστας. Δεν θα σας πάω. Δεν είπα τη λάσωση. Ή. Ρολογάκι. Όσες ταινίες έχουμε βρει, έχουμε παίξει 6. Έχετε βρει τις 3. 3-0. Ακούστε με. Τελικά όλοι βρίσκουν το τέρι τους. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος κρύβεται από τα αδέρφια της αρβωνιαστικιάς του Μάρθας Καραγιάννη. Οι δύο αδερφές του Λάσκαρη και Λιάσκου ερωτεύονται. Και η Μελού. Πάμε, Δέσποινα. Κρύο. Μπελές. Προτιμούν. Ιωάν. Το. Αμερική. Ναι! Ανταμείφθηκε η σοβαρότητά σα και η τιμιότητα. Πάνω απ' όλα ηθική. Λοιπόν, τελευταία ταινία. Συγκεντρωθείτε. 3-1 το σκορ. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο σκοτώνει τον χασάπι Ντάνιελ Ντέι-Λουί. Στείνεται η μάχη μεταξύ των δύο συμμοριών και κερδίζει την αγάπη τη Κάμερον Ντίας όταν επιστρέφει στα 5 σημεία τη Νέα Υόρκη. Παντελή. Υόρκη. Νέας, Γιώργο. Της. Συμμορίας. Η. Ναι! Και έχω να πω, σκορ, 3-2 το σκορ και τελειώνει το πρώτο παιχνίδι. Δείτε σε λίγο. Πού πας? Δεν ξέρω πού πάω, πάσω. Φύγε τότε. Πού πας εσύ, πού πας? Πού ζούσε ο Σκρούτς και ο Ντοναλντάκι. Πού ζούσε, ξέρω εγώ. Τι, στην Σκρούτς Μακλάντα. Είτε με την φαντασία μας, είτε πραγματικά. Ου. Αν θέλουμε να πάμε μεταξύ στις Κουκουβάουνες και στον Άδωνη για καφέ, ένα είναι σίγουρο. Ο τύπος στο τιμόνι θα μας ρωτήσει. Πού πας! Πού πας! Το πού πας είναι ένα παιχνίδι και κάθε ομάδα παίζει ξεχωριστά. Ένας από εσάς, αυτό μου θα επιλέξει ο αρχηγός, έρχεστε εδώ, κάθεστε στο τιμόνι. Έχω εδώ κάποιες καρτούλες με κάποιους προορισμούς φανταστικούς ή πραγματικούς. Οι υπόλοιποι παίχτες θα παραταχθείτε εδώ στη σειρά. Θα σας δείχνω μία-μία την καρτούλα με τους προορισμούς. Και εσείς θα προσπαθείτε να περιγράφετε στον οδηγό ο οποίος σας ρωτάει πού πας. Πού πας, ποιος είναι αυτός ο προορισμός. Θα κρατάτε μια σειρά και θα γίνετε ρολόι. Yes. Προσέξτε να μην πηγαίνετε πολύ συχνά πάσο. Μπορείτε να πάτε και πάσο. Αλλά καλύτερα να μην το κέτω το πάσο γιατί έχω μόνο 15 προορισμούς. Και καλό θα είναι να τους εκμεταλλευτείτε. Έχετε 90 δευτερόλεπτα. Έχετε έναν βαθμό για κάθε σωστή απάντηση. Ακόμα έναν, μετά θα τους αυξήσω, Κωστάκη. Κατάλαβα. Λοιπόν, και ξεκινάω με την ομάδα που προηγείται, του Δημήτρη, που θέλω να μας πει ποιος θες να οδηγήσει από την ομάδα σου. Για να διαψεύσω τα στερεότυπα, θα βάλω γυναίκα στο τιμόνι. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Καλά να πάρεις. Πολύ καλά έκανες που δεν έκανες. Περάστε.
Εγώ είμαι γυναίκα, οδηγώ, δεν πάω πουθενά. Σε παρακαλώ. Το κουνάει τώρα το τιμόνι ήδη. Μπράβο, έχει ξεκινήσει. Ναι. Μπράβο τώρα. Ωραία. Τι οδηγώ. Εδώ, Ουζίνα. Στη Ωραία. Σειρά. Λοιπόν, ξεκινάω, δείχνω στο Δημήτρη τον πρώτο προορισμό. Σύριο του Μέγκα πολύ πετυχημένο. Πού πάω, ναι. Σύριο του Μέγκα πολύ πετυχημένο. Που θα έρθει φέτο τρίτη σεζόν. Το κάτω παρτάλι. Μπράβο, έλα, πήγαινε, Μαριέλα. Πού θα είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Στο Buckingham Palace. Ναι, στα. Στα. Εντάξει, το δεχόμαστε. Λεωνίδα. Πάω προ εκεί. Πα προ του 300. Ναι, πού ήταν αυτοί όλοι. Πού σκοτωθήκανε. Μην δείχνεις. Ναι, σκοτωθήκανε εκεί πέρα. Πού σκοτωθήκανε, πού πάω. Θες να πας και πάσω. Πάσω, δεν θυμάμαι. Έλα, έλα. Τι να σου πω. Η πόλη του Batman. Να ρωτάς πού πας. Το Gotham City. Γιατί τι πειράζει. Όχι, Μύκονος, άλλο. Η Σαντορίνη πας. Άλλο, άλλο. Πας πάνω. Πας έξω. Πού πας. Είμαι στον Άμα και πάω για δουλειά. Πας στον Άρη. Πας στη Σελήνη. Πας στη Νάσα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Πού πας εσύ, πού πας. Στάζει ο μετρό. Πανεπιστήμιο πας. Εγώ δεν πάω Μέγαρο. Μέγαρο μουσικής πας. Ναι, μπράβο. Πήγαινε, πήγαινε. Πού ζούσε ο Σκρούτς και ο Ντοναλντάκι. Πού ζούσε, ξέρω εγώ. Στην Σκρούτς Μακλάνταν. Όχι στα κόμιξ ή κάτι. Πας, πάσο. Πας και εσύ. Σκέψου είναι ένα πράγμα που είναι αξιοθέατο και γέρνει λίγο. Στον πύργο της Πίζας πας. Κάθε φορά τη σοφεράτζα. Μάλιστα, κάτσε. Σοφεράτζα, τι είναι η σοφερίνα, φαντάζομαι. Ο Σκρούτς Μακλάντ, πού μένει. Ο Σκρούτς Μακλάντ είναι μια πάθη που μένει στη Λιμνούπολη, όπως το καταλαβαίνει. Στη Λιμνούπολη. Στη Λιμνούπολη μένει ο Σκρούτς Μακλάντ. Πώς θα βρείτε. Πάμε. Έχετε βρει 6. Καλά πήγαμε. Πάτε 9 βαθμούς. Ωραία. Εντάξει, είστε καταπληκτικοί. Εγώ ποια σοφεράτσα θα έρθει από εδώ, από αυτό το καναπέ. Εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα του αγαπητού αντιπάλου και θα βάλω γυναίκα ή Δέσποινα. Σώθηκες και πάμε, Δέσποινα. Μαγεία μου, παιδιά. Όχι, ανοίγω το τιμόνι. Πάμε. Τις προάλλες πήγαινα να πατήσει. Δεν πρέπει να πατήσει. Τι έκανα εγώ, Κουστάκη. Τις προάλλες πήγες να με πατήσεις. Μάλιστα. Και θα σου λένε τα παιδιά. Θέλετε 8 σωστές απαντήσεις για να περάσετε μπροστά. Και με 7 δεν φτάνουμε. Με 7 ισοφαρίζουμε. Okay. Δεν σας το εύχομαι πάντως. Οπότε θέλω να είστε συγκεντρωμένοι. Συγκεντρωμένοι. Ξεκίνησες. Το ξεκίνησες. Ξεκινάω. Λοιπόν, δείχνω την πρώτη, τον πρώτο προορισμό. Στροφή. Ιωάννα. Πού πας, Ιωάννα μου. Πάω στάση μετρό, εκεί που πριν ο άλλος. Ποιος άλλος. Μουσικής. Αρχίζει, έλα. Που πάμε και σπουδάζουμε. Πανεπιστημίου. Μπράβο. Πάσω αυτό εγώ. Τι πα αυτό. Δεν το ξέρω. Πού πα. Δεν ξέρω που πάω. Πάσω. Φύγε τότε. Φύγε. Δεν ξέρω. Πού πα. Τα Γόμορα και. Σόδομα. Ωραία. Οδύγα όμω, είσαι σταθερή. Πού πα. Λοιπόν, πάω Βόρεια Ελλάδα. Ψηλά. Σχετικά. Είναι με νερό, δεν είναι θάλασσα, είναι το άλλο. Τι λέει ρε παιδιά, λίγο. Είναι πρέσπε, ναι, είναι. Όχι, Βόρεια Ελλάδα έπεσε. Τι, πρέσπε. Όχι. Πάσω, πάσω, πάσω. Έλα. Ακολούθησε το ταξί μπροστά. Είμαστε οι πιο κλειδίες που ερωτεύτηκαν εκεί πέρα σε αυτές. Στις διαπιστημάτισες. Μπράβο τους. Μπράβο. Είναι οροσειρά και εκεί πέρα έχουμε και fast food τέτοια. Ψηλά στο. Κινητό. Όχι, ψηλά. Ψηλά, ψηλά. Ναι. Λοιπόν, όχι, ναι, Λόρκη. Άγγελοι, άγγελοι. Έλα, ήτανε μετάφραση. Και δεν σα πει. Συνεχίζω. Ή τελείωσε ο χρόνο. Πού πα, πα. Εκεί που είναι η Μόνα Λίζα και η Νίκη τη Σαμοθράκη. Στην Ιταλία. Όχι, στο μουσείο το νούμερο. Στην Ιταλία, πόσο χρόνο. Είναι εκεί που. Πώ το λέμε το χρώμα, το χρώμα το καφέ, το ανοιχτό που είναι και σοκολάτα, λέμε είναι σαν. Μόκα. Ναι, θα το πω. Έλα, ωραία. Δεν είναι καθόλου άσχημο, πάτε και 2-7 και είναι το σκορ 9-7.
Δείτε σε λίγο. Βάλε αγεράκι. Τροχοδόμος. Yes. Μπόξερ. Μπράβο. Μπόξερ είναι το σκυλί. Ευτυχώς τελείωσε αυτός ο χρόνος. Game Night. Και εδώ να σας πω ότι όποιος από εσάς θέλει να πάρει μέρος στο παιχνίδι μας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο site megatv.com/celebritygamenight ή να τηλεφωνήσει στο 210-80-92-410. Σας περιμένουμε. Εάν είστε τύποι που εκτιμούν τη συνεργασία, δεν είστε εγωιστές και πιστεύετε στο ισχύς εν τη ενώση, τότε σας προτείνω να επιφύλακτα το επόμενο νέο μας παιχνίδι που λέγεται «Βάλε ένα χεράκι». Λοιπόν, θα σας πω πώς παίζετε. Ναι, οι αρχηγοί θα διαλέξουν δύο παίκτες, οι οποίοι θα έρθουν εδώ. Εγώ θα δείχνω εδώ στα καρτελάκια κάποια επαγγέλματα ή ασχολίες. Αυτοί οι δύο παίκτες θα προσπαθήσουν να περιγράψουν στους άλλους δύο αυτά εδώ τα επαγγέλματα. Πώς όμως? Ο ένας παίκτης θα κάθεται μπροστά και θα χρησιμοποιεί το κορμί του, το πρόσωπό του και τα πόδια του. Εντάξει, κοιτά, από εκεί δεν με παρακολουθεί. Ναι, όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ξέρει πώς παίζεται, μαρτάκι. Και ο άλλος παίκτης θα είναι από πίσω και θα χρησιμοποιεί μόνο τα χεράκια του. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Σαν ένας άνθρωπος θα λειτουργήσουν δύο. Ναι. Αυτή είναι η πρόκληση. Ωραία. Ναι, 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 αυτό ναι. Είναι πρόκληση, εντάξει. Λοιπόν, κάθε σωστή είμαστε απάντηση. Είμαστε κι εσύ. Κάθε σωστή απάντηση θα παίρνει 2 βαθμούς. Ωραία, δεν είχαμε. Και μπορεί να πηγαίνετε φυσικά και πάσο. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, ο Δημήτρης ως αρχηγός θα διαλέξει ποιοι είναι αυτοί οι δύο που θα έρθουν εδώ να περιγράψουν στους άλλους δύο τα επαγγέλματα. Επειδή σε αυτή την ομάδα επικρατεί δικαιοσύνη, ισονομία και η σιγουριά, θα δώσω την ευκαιρία στον Κώστα και στη Μαριέλα. Μάλιστα. Θα έχουν όλη την ευκαιρία τους εδώ για να μην λένε στον Κώστα. Μαριέλα μου. Έχω το πιο μακρύ χέρι γι' αυτό. Μπράβο, Χούστο, θα κάνεις το κορμί. Ναι, ναι. Θα κάνω το κορμί. Ωραία, βάλτε χεράκι εδώ. Τι να πιάνω, τι πιάνω. Πόσο δίκαιος, πόσο δίκαιος. Γαργαλιέστε, παιδιά. Νομίζω ότι άρα έχεις τη γαργαλιέστε, θα κάνετε τη ζωή κάποιο δύσκολη. Έχετε 2 δευτερόλεπτα, εντάξει. Το σκορ είναι 9-7 να θυμίσω, εντάξει. Θυμόμαστε πολύ καλά αυτό. Ξεκινάω και δείχνω το πρώτο επάγγελμα. Σχολεία ή ό,τι. Πώς θα το πω. Μπόξερ! Μπράβο! Μπόξερ είναι το σκυλί. Μπόξερ εννοούσα. Μαέστρο! Μάγειρα! Σεφ! Πίγραφος! Οδηγός, ταξιδιτής, Νταλικέρι. Οδηγός, ράλι, πιλότος. Μπαλαρίνα. Ναι. Πίσω. Τραγουδιστής. Γρήγορα. Τηλεφωνήτρια, γραμματέας. Γλώσσα σου είναι. Πιανίστας. Κομωτής. Μακιγέρ. DJ! Τένις! 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 Το χάλι το θέλω! Δεν μπορώ! Έλα, τι! Ράπερ! Α! Υπουργός! Αγρότης! Κορνό! Οικοδόμος! Ναι! Έλα! Ηλεκτρολόγος! Έλα αυτό! Μασιγέρ! Έλα καλέ, συνέχισε! Ράφτρα! Κεντάω! Κινέζος! Ευτυχώς τελείωσε αυτό! Έχετε βρει 9, άρα το σκορ είναι 18, συν 9 που είχατε... 27! Μπράβο! Είναι η μεγάλη ευκαιρία να τους κατατροπώσετε. Ναι, ναι. Να λοιπόν, ποιοι δύο θα σηκωθούν να κάνουν αυτή την όμορφη τελετή? Ο Γιώργος και ο Παντελής. Το ξέρα. Ναι, παιδιά. Ναι. Μας βοηθήσετε να κάνουμε. Δεν θα με τραγολογάσαν την Μαριέλα. Δεν έχω και τόση δύναμη. Ωραία. Ο χρόνος, κορίτσια, προσοχή, ξεκινάει από τώρα. Κιθαρίστα. Ναι. Μάγειρας. Μπράβο.
Μανική, μανικιουρίστρια! Το στόμα μου αρέσει, μανικιουρίστρια. Τένις. Τι είναι αυτό. Σαράς. Ναι. Ποδοσφαιριστής. Τροχονόμος. Yes. Παπάς. Ναι. Ναι, παιδιά. Καθηγητής, δάσκαλος. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν ξέρω πώς. Συγκοπαθείς. Συγκοπαθείς. Τρελός, τρελός. Άλλο. Μπορείς να ρε. Αστυνομικός. Κάτσε. Επιθεωρητής. Κατάσκοπος. Κάτι έπιασε. Ξύφωνο. Δεν το γίνεται ακόμα. Άλλο, πάσο. Τι είναι αυτό. Α, η Χολίδης. Μπράβο. Αρουσιαστής. Άλλο, καλό παιδί. Πενόρο. Δικηγόρο. Πάρα πολύ καλή σας. Έτσι παίζεται αυτό, καταλάβατε. Παίζει στην εργασία, όχι. Υπέροχη! Και με λίγη ενέργεια, όχι να κοπανιόμαστε στην εργασία. Χωρί γέλια, χωρί τίποτα. Πόσα βρήκαμε. Πε μα την άποψή σου, Κώστα. Όχι, όχι. Βρήκαμε. 14! 28 βαθμού πήρατε από αυτό το παιχνίδι. Συν 7, 35, 27! Δείτε σε λίγο. Εδώ το έχω. Κλείνω αυτό για να μπορώ να ψηφίσω. Κλείνω. Το κλείνω για να μπορώ να μην με βλέπουνε. Το παραπάνω. Το γράψει. Μνημόνια. Μνημόνιο. Δεν και το μακρύτερο. Πράσινες οι κόκκινες, οι γαλάσσιες οι άντρες. Στα χέρια χθες έφερανε δεκαλεβέντες άντρες. Πήραν κακό και καρακί στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες οι κόκκινες, οι γαλάσσιες οι άντρες. Επιμένε, γιατί έχει πολύ πλάκα, αγωνία, φουλ ρυθμό και πολλή ενέργεια. Ναι. Πάμε στο «Εδώ το έχω!» Θα παίζει μία ομάδα κάθε φορά, θα στέκεστε εδώ στο χαλί κατά σειρά. Το ξέρετε νομίζω, το παιχνίδι το έχετε δει όλοι. Νομίζω θα ξεκινήσουμε την ομάδα που προηγείται. Όπως είναι η άλλη, ελάτε εδώ παρακαλώ. Δεν καθίστε στη σειρά. Οι αγαπημένοι βαλέτες σας περάσουν παρακαλώ να βάλουν κάποια καρτελάκια. Πού πας, Παντελή? Παντελή, είσαι μπροστά. Στη σειρά. Πώς είναι στη σειρά? Από εδώ. Από το στρογγυλάκι. Πίσω, διαγωνάλ. Διαγωνάλ. Θα βάλουν μια καρτελίτσα στο κεφάλι σας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει από την ώρα που θα στρίψω το Παντελή και θα περιγράψει στη Δέσποινα. Ποια είναι η λεξούλα στο κεφάλι τη. Το θέμα μας ποιο είναι. Το θέμα σας. Άλλοι έχουμε και θέμα. Όλο αυτό είναι κάτω από ένα θέμα που λέγεται οικονομία. Και ξεκινάω γυρνώντας το Παντελή. Έχετε 90 δευτερόλεπτα, το κόλλαμε, πάμε πάσο και τα λοιπά. Μάλιστα.
Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Το δίλημα ήταν δραχμή ή ευρώ. Είχες δίλημα εσύ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση. Τρία έχουμε υπογράψει. Μνημόνια. Το μνημόνιο. Ούτε και το μακρύτερο. Λοιπόν, Dow Jones, πού ήτανε ο δείκτης? Του χρηματιστήριου. Το χρηματιστήριο. Συνοντάω το. Ήτανε υπουργός οικονομικών και τώρα δεν είναι, έφυγε. Βαρουφάκης. Ωχ, δεν μας αρέσει όταν έρχεται αυτή και μας κάνει λέω. Εφορία, αυτό, εδώ. Είναι ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Ναι, τι, όπου βρίσκεται στο καροτσάκι το αναπηρικό. Αναπήρος, τι. Το αναπήρος. Πηγαίνουμε και σηκώνουμε λεφτά από το ATM. Τράπεζα. Μάλιστα. Η καγκελάριος της Γερμανίας. Μέρκελ, μάλιστα. Πάλι όταν έρχεται αυτή η πολύ μεγάλη επιτροπή απ' έξω, δεν μας αρέσει καθόλου. Συνεδριάζουνε. Ναι! Αλλά δεν μας αρέσει και τίποτα. Είναι αρχικά τρία λαντάρ του Μπράβο. Μας αρέσει. Όχι. Η διεθνής. Μνηστή. Εμπόρια και διεθνής. Αγορά. Ναι. Είναι αυτή που η ψηλή από το εξωτερικό που μας δίνει τα λεφτά. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Η ψηλή Γαλλίδα. Εντάξει, δεν με πιάσει χρόνο, αλλά δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Είναι κλειδί, δεν μας αρέσει. Κατάλαβες. 12 βρήκαμε. Βρήκατε 12. Πετύχατε, δεν κρατιέστε. Σύνολο πάρετε 59. Πω, παιδιά, τι καμία ομάδα σε κανένα celebrity σε όλα τα κράτη που παίζει. Ναι, του κόσμου. Δεν έχει συγκέντρωση. 59. Πες κι άλλο. Λοιπόν, κάνε το σταυρό σου. Μην γυρνάτε τώρα πίσω, Μαριέλα, γιατί μπαίνουν τα καρτελάκια σας. Λοιπόν, η κατηγορία στην οποία υπόκεινται όλες αυτές οι απαντήσεις είναι εκλογές. Εκλογές. Θέλετε 17 και να τους περάσετε. Πόσο 17 να φτάσετε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλες χώρες ποτέ αυτό με τα 17. Σε καμία χώρα. Σε καμία πιστεύεις. Στο Ανατολικό Τιμόρ είχαν προσπαθήσει κάποιοι και φτάσει στα 16. Στο Ανατολικό Τιμόρ. Ναι, ναι. Γυρνάω τον Κώστα με τα γλυκά, με ελαγχολικά πια μάτια. Γιατί προηγεί το ενώ τώρα. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να το κάνει. Έλα, Κώστα, έλα. Έλα, με στην αποκτήση. Έλα, γυρνάω τον Κώστα και ξεκινά τα 90 δευτερόλεπτα. Εκλογές. Το πετάμε μέσα στην κάλπη. Ψηφοδέλτιο. Ναι. Των αντιπροσώπων. Ή. Των αντιπροσώπων. Είναι. Στο Σύνταγμα είναι αυτό το τεράστιο κτίριο. Η Βουλή. Ναι. Των αντιπροσώπων. Γίνονται τέτοιε πριν τι εκλογέ για να δούμε ποιο θα βγει. Κάλο. Άλλο. Αριστερά ελληνικά. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Πρωθυπουργό μα τώρα. Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας. Ωραία, ωραία. Πού πετάμε τα ψηφοδελτία? Μέχρι την κάλπη. Μπράβο. Και στα ελληνικά και όλα. Της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαράκης. Ναι. Κλείνω αυτό για να μπορώ να ψηφίσω. Κινητό. Το κλείνω για να μπορώ να μην με βλέπουνε. Το παραβάν. Το κινητό στα νέα, παρακαλώ. Κόμμα Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Γιατί περνάς από εκεί. Έτσι. Μαζεύονται όλοι με δημοσιογράφους και πολιτικούς και κάνουν ένα. Εσείς και ψηφίκου. Ναι, αλλιώς. Ξένη λέξη. Press conference. Ξένη λέξη. Μαζεύει, είναι η πολιτική από εδώ, οι δημοσιογράφοι από εδώ και αρχίζουν και συγκρούονται. Debate. Το κόμμα που είναι στην εξουσία τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Είναι μέσα στη όλη αυτή σε αυτό το μέρος που μαζεύονται. Είναι οι. Βουλευτές. Βουλευτές. Των αντιπροσώπων πάντα. Αυτό το κόμμα έχει 35 ψήφους. Όχι, στην Βουλή μέσα έχει 100. 35 έδρες. Έδρα. 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 Η ομάδα με τους αλλογραφούς συγκέντρωσε 12 βαθμούς. Ναι, 12 λέξη, συγγνώμη. 24 βαθμούς δηλαδή. Συν. Πιο εύκολο. 27-51. 59. 51. Είμαστε πολύ κοντά. Δείτε σε λίγο. Κάνε μου λιγάκι ντου. Άλλο. Ντου.
Και χωρίς και καπέλα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι που είναι ό,τι πρέπει για όσους δεν μπορούν να θυμηθούν τους στίχους από ένα τραγούδι, αλλά ξέρουν τη μελωδία. Είναι η ώρα για το «Κάνε μου λιγάκι ντου». Το αγαπημένο της Λορέτας. Εδώ θα κρυφούν όλα. Στο τέλος θα ξέρουμε ποιος αρχηγός θα αποχωρήσει. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι είναι να τραγουδάτε με τον ντου τη μελωδία του τραγουδιού που θα σας δείχνω εδώ στο καρτελάκι. Ή από κάτω πρέπει να βρίσκετε τον τίτλο. Όποιος το βρίσκει έρχεται εδώ και συνεχίζει. Εντάξει, έχετε 90 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πάτε πάσο και να πάτε στο επόμενο. Για κάθε απάντηση αυτή τη φορά κερδίζετε 5 βαθμούς. Αυτό είναι. Άρα όλα ανατρέπονται. Όλα ανατρέπονται, Γιώργο μου, όλα. Δύο τραγούδια διαφορά έχετε επί της ουσίας. Εντάξει. Εντάξει. Δύο τραγούδια, Και θα ξεκινήσουμε με αυτούς που φεγούνται. Ναι, γιατί, ναι, ξέρετε τι έχει να. Ναι. Ιωάννα, ναι. Θες να ξεκινήσει από την ομάδα σου. Ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, και μια σοκολατίτσα. Λοιπόν, έχεις αγχώς. Ναι, πολύ. Το τίτλο δεν θα μου λέτε τους στίχους και τα αυτά, εντάξει. Άμα δεν θα πεις όλο το ρεφρέν, φυσικά μου τι. Και όλο το τραγούδι μου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μπορεί να βγω, Έλα, έλα. Έμα, να, εδώ πέρα. Άμα είναι του λες με το δωρίδου. Μες του Αιγαίου τα στενά. Μες του Αιγαίου. Τα νυχτά. Γεια. Πού είναι αυτό. Πήγατε πολύ καλά, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, βρήκατε 10 τραγούδια, 5 επί 10, 50 109. Θυμάστε το ίδιο πόσο πικραμένα το είπα, 109. Θέλω να πάρεις τα πάνω σου, να ξυπνήσεις. Γιατί. Και ο χρόνος είναι τώρα τα κορίτσια. Ναι, πόσα δεν πρέπει να πούμε. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Χαμογέλασε, πάει πέρας. Έλα, πάω. Άστο κάτω. Άλλο.
Είναι γλυκό το όχι της αμαρτίας. Ιστορία από αμαρτίας. Είπα τα κουπλέ, συγγνώμη. Περασμένος Μαγιάννης. Όχι, όχι. Στην αρχή. Άλλο. Να έρθει τέταρτη σεζόν, να σας δοθεί άλλη. Άλλη μια ευκαιρία. Σώθηκες. Έχει σωθεί αν το σκεφτεί. 109-96 και το Δημήτρη δεν του αρέσει να χάνει. Εδώ δεν υπάρχουν χαμένοι, μόνο κερδισμένοι. Συγχαρητήρια Ιωάννα για την νίκη σου. Λοιπόν, Ιωάννα, παρακαλώ, έλα το. Έρχομαι. Πώς θέλετε, Γκέλμπουραγιά. Θα παίξω τελικό για τα 4.000 ευρώ. Το παιχνίδι είναι το «Ποιος νομίζεις ότι είναι» Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσεις από περιγραφές που θα σου κάνει κάποιος από την ομάδα σου ή και από την αντίπαλη ομάδα, αν θέλεις. Έχεις το δικαίωμα. Πάρε έναν από εμάς. 10 σελέμπριτες Έλληνες ή ξένους. Ο χρόνος όπως πάντα είναι 90 δευτερόλεπτα και θέλω να μας πεις ποιον θες να διαλέξεις. Να... Για να μου περιγράφει. Μπορείς και από τη δικιά μας ομάδα. Ναι, ναι, το είπα. Μόλις το είπα. Αν το έπαιζε το τον εαυτό σου. Ναι, αλλά γιατί όμως από εδώ. Γιατί πιστεύετε θα διαλέξεις. Ναι. Εγώ θα διαλέξω από τη δικιά μου ομάδα όμως. Μπράβο σου. Στηρίζω την ομάδα μου που με στήριξε. Ναι. Και θα διαλέξω τον Γιώργο. Μπράβο, μπράβο. Ακούνε πολύ. Είναι η τρίτη φορά που θα διαλέξω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σόκι, σόκι. Είχες κερδίσει τα άλλα. Έλα εδώ. Είναι η τρίτη σου φορά στην τελική. Πώς νιώθεις, τα άλλα δύο τα κέρδισες. Ναι, τα κέρδισες. Αλλά νιώθω πολύ αγχωμένος. Μιλάμε για έναν επαγγελματία βετεράνο παίκτη σε Celebrity Game Night. Έχουμε εδώ τον Γιώργο για την Ιωάννα. Μόλις επιστρέψουμε, το ζευγάρι μας θα είναι έτοιμο για να διεκδικήσει τα 4.000 ευρώ. Μη φύγει κανείς. Ο Γιώργος είναι εδώ μαζί με την Ιωάννα, έτοιμοι να αγωνιστούν στο ποιος νομίζει ότι είναι. Λοιπόν, Γιώργο, αν η Ιωάννα καταφέρει να κερδίσει τα 4.000 ευρώ, θα είσαι στην ευκαιρία να κερδίσεις άλλα 2.000 ευρώ για ένα φιλανθρωπικό σκοπό που έχετε αποφασίσει με την ομάδα σου. Και θέλουμε να μας πεις ποιος είναι αυτός. Είναι το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία φροντίζει τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βέβαια.
Λοιπόν, να σας πω για όσους δεν ξέρετε πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είναι κάποιοι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος πού θα πάει? Εκεί. Εκεί, Γιώργο. Η Ιωάννα θα κάτσει εδώ στο σκαμπό. Εγώ θα κάτσω εδώ. Στην οθόνη θα παρουσιαστούν τα ονόματα κάποιων celebrities, Ελλήνων και ξένων. Θα περιγράψεις με τον απαράμιλο τρόπο σου στην Ιωάννα. Και είναι αυτή, θα τους βρει όλους. Ναι. Και θα τελειώσουμε πανηγυρικά. Αμήν. Λοιπόν, δεν Πόσα δευτερόλεπτα. Είναι ίντερνετ. Ωραία, στα 10 πρέπει να βρούμε, έτσι. 10 και πάτε πάσο και. Ναι. Μην αγχώνεστε. Κοιταχτείτε μεταξύ σας. Καλά, μην αγχώνεστε. Α τον Κώστα. Φύγετε εδώ, κοίτα. Α βγάλετε από το μυαλό στον Κώστα. Κοίτα εδώ την Ιωάννα. Ιωάννα, κοίτα τον Γιώργο. Κώστα, μην μιλάτε εσείς καθόλου στον καναπέ. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σάκη Ζωμά. Αμερικάνος ο οποίος Γκοζομάλης παντρεύτηκε την Αμάλα Λαμουντή. Τζος Κλούνι. Ναι. Ηθοποιός και παρουσιαστής εκάνητος στην υγειά μας τον Άλφα, έπεσε στους απαράδεκτους. Παπαδόπουλος. Ναι. Μαρία Πακοδήμου και... Φώτης Αργουλόπουλος. Ναι. Α, είναι ο άντρας της στην Γεράτουσα με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Τώρα από αυτή... Κλίντο. Μπράβο. Χίλερ Κλίντο. Μπράβο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, ο μπαμπάς της Ελεονόρας, επίσης τραγουδίστρια. Τζουγανέλης. Ναι. Ο μεγάλος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας μαύρος, το επίθετό του θυμίζει κράτος της Μέσης Ανατολής. Μάικλ Τζόρνταν. Yes. Έγραψες. Πρωταγωνίστρια στο κάτω παρτάλι, Ξανθιά. Ναι. Νάντια. Κοντογιώργη. Ναι. Μπράβο. Οκτώ. Ήταν η ψήφωνος Ελληνίδα καταπληκτική. Μαρία Ρέζου. Ακόμα έτσι άλλο. Πάντως είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, δεν είμαστε, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ηθοποιός παλιός. Ηλιόπουλος, δίνω σε γυρίζει. Όσους ήρθατε εδώ απόψε και ιδιαίτερα τη Δέσποινα, τον Γιώργο, τη Μαριέλα, τον Κώστα, τον Παντελήνη, τον Ρέτα και τη μεγάλη νικητή της Ιωάννα. Και τον Δημήτρη που τα πίνει εκεί στο μπαρ. Όλους εσάς που παρακολουθήσατε από το σπίτι, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο, μέσω του Μέγα Κύπρου. Έλα, Τόνι Κονταξάκη, δώστα! Λοιπόν, είναι η Λατέρνα φτώχεια και η Γαρίφαλη, που το νούμερο 2, γιατί το νούμερο 1 είναι η Γαρίφαλη και στη Λατέρνα. Λατέρνα φτώχεια νούμερο 2, Γαρίφαλη, που είναι η Λατέρνα. Ήταν μια πιο δύσκολη, άκουγα στην εφημερίδα. Από τις δύσκολες. Παγίδα στάθη, μια παγίδα, στην οποία όλοι είναι μέσα. Λοιπόν, έκτη. Ναι. Τι έχει εκεί. Ο Ματ Ντέιμον αναρωτιέται αν ο ίδιος άξιζε τη θυσία του λοχαγού Μίλλερ, Τομ Χάνκς και των 6 ανδρών οι οποίοι τον αναζητούσαν στην κατεχόμενη Γαλλία. Δεν το έχω δει. Ράιαν. Και τώρα στα ελληνικά. Στρατιώτη! Το είπε, έλα Κώστα. Είπε κάτι ο Κώστας. Μην κλέβετε, παιδιά. Στρατιώτη! Του! Το είπε ο Κώστας. Δεν θα σας πω. Όχι, δεν είπα την πάσωση. Τι είστε,
τέλος. Ρολογάκι, ρολογάκι. Πόσες ταινίες έχουμε βρει? Έχουμε παίξει 6. Έχετε βρει τις 3. 3-0. Ακούστε με. Τελικά όλοι βρίσκουν το τέρι τους. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος κρύβεται από τα αδέρφια της αραβωνιαστικιάς του Μάρθας Καραγιάννη. Οι δύο αδερφές του Λάσκαρη και Λιάσκου ερωτεύονται. Και είναι... Πάμε, Δέσποινα. Κρύο. Μπελές. Προτιμούν. Ιωάν. Το. Ιωάν. Μερική. Α, ναι! Ανταμείφθηκε η σοβαρότητά σα και η τιμιότητα. Πάρα πολύ ηθική. Λοιπόν, τελευταία ταινία, συγκεντρωθείτε. 3-1 το σκορ. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο σκοτώνει τον Χασάπι Ντάνιελ Ντέι-Λουις. Στείνεται η μάχη μεταξύ των δύο συμμοριών και κερδίζει την αγάπη τη Κάμερον Ντίας όταν επιστρέφει στα 5 σημεία τη Νέα Υόρκη. Παντέλη. Υόρκη. Νέα. Γιώργο. Τη. Συμμορία. Η. Έχω να πω, σκορ, 3-2 το σκορ και τελειώνει το πρώτο παιχνίδι. Δείτε σε λίγο. Πού πας? Δεν ξέρω πού πάω, πάσω. Φύγε τότε. Πού πας εσύ, πού πας? Πού ζούσε ο Σκρούτς και ο Ντοναλντάκη? Πού ζούσε, ξέρω εγώ. Στην Σκρούτς Μακλάντ. Είτε με τη φαντασία μας, είτε πραγματικά. Ου. Αν θέλουμε να πάμε μεταξύ στις Κουκουβάουνες και στον Άδωνη για καφέ, ένα είναι σίγουρο. Ο τύπος στο τιμόνι θα μας ρωτήσει. Πού πας! Πού πας! Το πού πας είναι ένα παιχνίδι και κάθε ομάδα παίζει ξεχωριστά. Ένας από εσάς, αυτό μου θα επιλέξει ο αρχηγός, έρχεστε εδώ, κάθεστε στο τιμόνι. Έχω εδώ κάποιες καρτούλες με κάποιους προορισμούς φανταστικούς ή πραγματικούς. Οι υπόλοιποι παίχτες θα παραταχθείτε εδώ στη σειρά. Θα σας δείχνω μία-μία την καρτούλα με τους προορισμούς. Και εσείς θα προσπαθείτε να περιγράφετε στον οδηγό ο οποίος σας ρωτάει πού πας. Πού πας, ποιος είναι αυτός ο προορισμός. Θα κρατάτε μια σειρά και θα γίνετε ρολόι. Yes. Προσέξτε να μην πηγαίνετε πολύ συχνά πάσο. Μπορείτε να πάτε και πάσο, αλλά καλύτερα να μην το καίτε το πάσο, γιατί έχω μόνο 15 προορισμούς. Και καλό θα είναι να τους εκμεταλλευτείτε και έχετε 90. Πώς θα πάσω, κάτσε κάτω. 90 δευτερόλεπτα. Ωραία. Έχετε. Έχετε έναν βαθμό για κάθε σωστή απάντηση. Ακόμα έναν, μετά θα τους αυξήσω. Κωστάκι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και ξεκινάω με την ομάδα που προηγείται, του Δημήτρη, που θέλω να μας πει ποιος θες να οδηγήσει από την ομάδα σου. Για να διαψεύσω τα στερεότυπα, θα βάλω γυναίκα στο τιμόνι. Καλά κάνεις. Καλά να πας. Πολύ καλά έκανες που δεν έκανες. Καθίστε. Περάστε. Εγώ είμαι γυναίκα, οδηγώ, δεν πάω πουθενά. Σε παρακαλώ. Το κουνάει τώρα το τιμόνι ήδη. Μπράβο, έχει ξεκινήσει. Ναι. Μπράβο τώρα. Και οδηγώ. Εδώ. Ζήνα. Στη ωραία. Σειρά. Λοιπόν, ξεκινάω. Δείχνω στον Δημήτρη τον πρώτο προορισμό. Πολύ. Σειρά του Μέγκα. Πού πας? Πού πάω, ναι. Σειρά του Μέγκα, πολύ πετυχημένο. Είσαι το τέρι μου. Που θα έχει φέτος τρίτη σεζόν. Το κάτω παρτάλι. Μπράβο, έλα, πήγαινε, Μαριέλα. Πού είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ? Στο Buckingham Palace. Ναι, στα. Εντάξει, το δεχόμαστε. Λεωνίδας, πάω προς εκεί. Πας προς τους 300. Ναι, πού ήταν αυτοί όλοι. Πού σκοτωθήκανε. Μην δείχνεις. Ναι, σκοτωθήκανε εκεί πέρα. Πού σκοτωθήκανε, πού πάω. Θες να πας και πάσω. Πάσω, δεν θυμάμαι. Έλα, έλα. Τι να σου πω. Η πόλη του Batman. Να ρωτάς πού πας. Το Gotham City. Πού πας.
Γιατί τι πειράζει. Όχι, Μύκονος, άλλο. Σαντορίνη, πας. Άλλο, άλλο. Πας πάνω. Πας έξω. Πού πας. Είμαι στον Άρη. Πας στον Άρη. Πας στη Σελήνη. Πας στην Άσα. Ναι. Μπράβο. Πού πας εσύ, πού πας. Στάζει το μετρό. Πανεπιστήμιο πας. Εγώ δεν πάω Μέγαρο. Μέγαρο μουσικής πας. Ναι, μπράβο. Πήγαινε, πήγαινε. Λοιπόν, πού ζούσε ο Σκρούτς και ο Ντοναλντάκη. Πού ζούσε, ξέρω εγώ. Στην Σκρούτς Μακλάνταν. Όχι, στα κόμιξ. Πάσο. Πας και εσύ. Σκέψου, είναι ένα πράγμα που είναι αξιοθέατο και γέρνει λίγο. Στον πύργο της Πίζας πας. Κάθε φορά τη Σοφεράντα. Μάλιστα, κάτσε. Η Σοφεράντα τι είναι η Σοφερίνα, φαντάζομαι. Ο Σκρούτς Μακλάντ, πού μένει. Ο Σκρούτς Μακλάντ είναι μια πάθηση που μένει στη Λιμνούπολη. Στη Λιμνούπολη μένει ο Σκρούτς Μακλάντ. Πώς θα βρείτε. Πάμε. Έχετε βρει 6. Πού να πήγαμε. Πάτε 9 βαθμούς. Εντάξει, είστε καταπληκτικοί. Εδώ ποια Σοφεράτσα θα έρθει από εδώ, από αυτό το καναπέ. Εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα του αγαπητού αντιπάλου και θα βάλω γυναίκα. Μάλιστα. Τη Δέσποινα. Σώθηκες και πάμε, Δέσποινα. Μαγεία μου, παιδιά. Όχι, γιατί το τιμόνι. Πάμε. Τις προάλλες πήγαιναν να πατήσει. Δεν πρέπει να πατήσει. Τι έκανα εγώ, Κουστάκη. Τις προάλλες πήγες να με πατήσει. Μάλιστα. Και θα σου λένε τα παιδιά. Θέλετε 8 σωστές απαντήσεις για να περάσετε μπροστά. Και με 7 δεν φτάνουμε. Με 7 ισοφαρίζουμε. Okay. Δεν σας το έχουμε πάντως. Οπότε θέλω να είστε συγκεντρωμένοι. Συγκεντρωμένοι. Ξεκίνησες. Το ξεκίνησες. Ξεκινάω. Λοιπόν, δείχνω την πρώτη, τον πρώτο προορισμό. Στροφή. Ιωάννα. Πού πας, Ιωάννα μου. Πάω στάση μητρό, εκεί που πρέπει να ο άλλος. Ποιος ο άλλος. Μουσικής. Αρχίζει, έλα. Που πάμε και σπουδάζουμε. Πανεπιστημίου. Μπράβο. Πάσω αυτό εγώ. Τι πάσω αυτό. Δεν το ξέρω. Πού πας. Δεν ξέρω που πάω. Πάσω. Φύγε τότε. Φύγε. Δεν ξέρω. Πού πας. Τα Γόμορα και... Σόδομα. Ωραία. Οδήγα όμως. Είσαι σταθερή. Πού πας. Λοιπόν, πάω Βόρεια Ελλάδα. Ψηλά. Σχετικά. Είναι με νερό. Δεν είναι θάλασσα. Είναι το άλλο. Τι λέει ρε παιδιά, λίμνη. Είναι πρέσπες, ναι, είναι... Ου, όχι, μπορεί η Ελλάδα έπαιζε. Τι, πρέσπες, όχι. Πάσω, πάμε. Έλα. Ακολούνται τα ταξίμπραστα. Ναι, όχι. Είμαστε οι πιο κλειδίες που ερωτεύτηκαν εκεί πέρα σε αυτές. Στις διαπιστημάτες. Μπράβο. Είναι οροσειρά και εκεί πέρα έχουμε και fast food τέτοια. Ψηλά στο... Ψηλά. Λοιπόν, όχι ναι, Γιώργη, κατά. Άγγελη. Τσάρλι. Έλα, ήτανε μετάφραση. Και δεν θα το βρει. Συνεχίζω. Ή τελείωσε ο χρόνο. Πού πας. Εγώ εκεί που είναι η Μοναλίζα και η Νίκη Θαμοθράκη. Στην Ιταλία. Όχι στο μουσείο το. Στην Ιταλία το χρώμα. Είναι εκεί το. Πώ το λέμε το χρώμα, το χρώμα το καφέ. Το ανοιχτό που είναι και η σοκολάτα. Λέμε είναι σαν. Μόκα. Ναι, κάτω πολύ. Βρήκατε 5, δεν είναι καθόλου άσχημο. Πάτε και 7 και είναι το σκορ 9-7. Τα γαλλικά όπου θέλει και πηγαίνει. Σαν να δικαίει τον ίδια. Είναι υπέροχη η κυπριακή. Η κυπριακή υπερηφάνεια. Δεν μπορώ να το πω μαρτάκι. Είναι Μαρία Μαζαμίδου. Λοιπόν, η Μαριέλα επίσης να πω ότι τη βλέπουμε κάθε πρωί στα Καλημέρωτη, αλλά το βράδυ πηγαίνει στο θέατρο Ακάδημος και παίζει τη φοβερή παράσταση αναμείνοντας το ακουστικό σας. Τι κρύβεσαι εσύ από πίσω. Δεν κρύβομαι. Όσο και να κρύβεται το μαρτάκι. Περιμένω την ώρα μου. Τι θες να πω, δεν ξέρω έξω. Ήρθε η ώρα μου. Όχι, βάζω χρόνο. Ξεκινάς από τώρα. Έρχεται κάθε λοιπόν, χρόνο. Είναι ένα αγόρι πανέμορφο. Εντάξει, αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι. Έχει κάτι παράξενο βέβαια πάνω του. Γιατί εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο ωραίο άντρα.
Πάλι για μένα. Γιώργο, σταμάτα, είναι το δικό μου. Τόσο τέλειο πλάσμα που να είναι και τόσο τρελό. Θεότρελο. Πρέπει να πω κι άλλα. Πάσα δευτερόλεπτα. Πολύ τρελό. Έχει δοκιμάσει και αυτό τα πάντα. Και δεν κολλώνει πουθενά, έτσι. Παρουσίαση, τραγουδί, χορό, θέατρο. Μίμηση. Καταπίνει φωτιέ, κάνει. Τζάζεται. Τριπλό άξελ, δεν ξέρω τι άλλο. Μπράβο, τι τα ξέρει αυτά. Είσαι ένα αγόρι φωτιά. Θε κι άλλα, ε. Θέλω κι άλλα. Πείτε τίποτα, ρε παιδιά. Να, μου δεν δεν πειράζει. Το τρίτο καλημερούδι εδώ του καναπέ. Ακόμη στο το βράδυ όμως θα συναντάς την Δέσποινα. Επίσης θέλω να πω ότι τώρα κυκλοφόρησε το καινούργιο σου τραγούδι. Εγώ θα φύγω. Εγώ θα φύγω. Πού τι είναι? Προάγγελος του νέου σου CD. Κύριο Κώστας Μαρτάκη. Λοιπόν, αρχηγός αυτής της ομάδας είναι ο Δημήτρης Κουμπής. Ο Δημήτρης έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία, έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Αγγλία στον υποτιτλισμό και δουλεύει σύμβουλος σε εκδοτικό οίκο με αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία. Ελληνικό εκδοτικό οίκο. Ελληνικός μεν, υγιής δε, διότι έχουμε μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, που σημαίνει καλύτερες αγορές και περισσότερα ταξίδια για μένα. Α, μια δουλειά που πάει καλά. Βεβαίως. Και εξαγωγές ακούω. Βεβαίως. Δεν ήξερα ότι υπήρχε έδρα υποτιτλισμού. Ναι, υπάρχει μεταπτυχιακό, γιατί κατά τη γνώμη μου ο υποτιτλισμός είναι τέχνη. Προαπαιτεί πολύ καλή τεχνική. Όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό ξέρουν ότι βλέπουν πολύ συχνά μαργαριτάρια στους υπόδειλους. Βέβαια, πάρα πολλά, ναι. Δεν είναι αλήθεια. Είσαι γιος στρατιωτικού, διαβάζω. Ναι. Και λάτρης του Στίβου. Ναι. Αλήθεια. Το διάβασμα. Αυτό που είχα να πω. Τι είσαι. Παρθένος. Τρέχω 5-10 μαραθώνιο και μου αρέσει πολύ καλά να προπονηθώ. Τελευταία τι θα τα κάνεις να κερδίσεις. Δεν θα πρωτοτυπήσω ιδιαίτερα, επειδή είμαι λάτρης των ταξιδιών. Στην Ιαπωνία. Όχι Ιαπωνία, πιο μακριά. Θέλω να κάνω μια κρουαζιά στην Αττική. Είναι το όνειρο. Πού θα πας? Έχετε πάρα πολλά κοινά. Πού θα κάτσε, πού θα πας? Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική. Εγώ, παιδιά, θέλω ζεστή. Έχει κρύο. Θα είναι πολύ ωραία. Μαγγέλα, εσύ είσαι και εσύ. Κοιμάται όλη μέρα. Αλλά πού γεννήθηκε? Στην Κύπρο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά απόψε. Σας εύχομαι και εσάς καλή επιτυχία. Μπράβο σας. Όπως ξέρετε, όποια ομάδα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 5 παιχνίδια θα δώσει το δικαίωμα στον αρχηγό της να αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό. Σε ένα τελικό που εκτός από τα 4.000 ευρώ μπορεί να κερδίσει ο ίδιος, το ποσό που θα συγκεντρώσουν οι celebrities θα δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό σε ίδρυμα που θα επιλέξουν. Πολύ ωραία, άντε, πάμε να παίξουμε. Σταμάτα. Πάμε σε διαφημίσεις και στην επιστροφή. Οι ομάδες μας θα ξεκινήσουν με ένα νέο παιχνίδι. Δείτε σε λίγο. Παρακαλώς. Γνώρισε. Κρύο. Χάρη. Προτιμώ. Το. Έπεν. Ναι. Σε μας τώρα. Οι τρελαμένοι συνεφείς γνωρίζουν τις αγαπημένες τους ταινίες από την καλή και από την ανάποδη. Σε αυτό το παιχνίδι μας ενδιαφέρει μόνο η ανάποδη. Είναι η ώρα να παίξουμε το όλο και ανήκει το παιχνίδι αυτή τη σεζόν. Το Παρκολιό! Λοιπόν, θα σηκωθείτε από το καναβέ και οι δύο ομάδες. Σε μέτρη πάμε να σας δείξω. Οι αρχηγοί θα καθίσουν εδώ στα μπάζε και οι άλλοι έτσι με τη σειρά. Πέτα, παιδί μου, ξύπνα. Θα σας πω την υπόθεση μιας ταινίας από το τέλος προς την αρχή. Εσείς θα τη βρείτε, θα βρείτε για ποια ταινία πρόκειται και θα προσπαθήσετε να μου πείτε το τίτλο επίσης από το τέλος προς την αρχή. Δηλαδή την πρώτη λέξη θα την πει ο αρχηγός εδώ στο μπάζε, τη δεύτερη η Ντορέτα, τη τρίτη η Μαριέλα, ο Κώστας και ούτω καθεξής. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η αιώνια λιακάδα ενός πώς λέγεται, καθαρού μυαλού. Μυαλού. Καθαρού. Το έχεις. Ενός. Α, μπράβο. Έτσι παίζεται λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Θα παίζει αυτός που το βρίσκει πρώτα, δηλαδή ο πρώτος που το πατήσει στο μπάζερ. Αν γίνει κάποιο λάθος στη μία ομάδα,
θα συνεχίσει, θα ξεκινήσει από την αρχή. Όποιος από την αρχή. Την ταινία πατάει το μπάζερ, Το ξεκινάνε αυτοί που είναι στο μπάζερ να το πατάνε το κουμπάκι. Εσύ. Και δεν το βρίσκει η Μαριέλα και να πατάει για το κουμπάκι. Μαλή! Την μπαζερούχη. Πρέπει να προσέξουμε να μην καθυστερήσουμε πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Την απάντησή μας γιατί θα ακούσετε τον ήχο. Και θα κυρωθείτε. Κάθε προσπάθεια πετυχημένη θα σας δώσει ένα βαθμό. Μόνο ένα. Ένα αρχείο. Και θα πηγαίνει τερολόι. Δηλαδή ο πρώτος θα πηγαίνει τελευταίος και ούτω καθεξής. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Απόλυτα. Γιατί δεν θα το καταλάβω κι εγώ, γιατί είναι ένα καινούργιο παιχνίδι. Το παίζει πρώτη φορά, λοιπόν. Και ο Θεός μαζί μας. Ξεκινώ, συγκεντρωθείτε οι μπαζερούκοι στα μπάζερ και λέω. Ο φιλόλογος πρόκειται να παντρευτεί τη μαθήτριά του, ενώ κόντεψε να τον απολύσει από το κολέγιο. Τα σκαμπύλια πήγαν σύννεφο, αφού τα άτακτα πλησίω κορίτσα. Λοιπόν, άναψαν τα παιδιά. Δημήτρη. Παράδεισο. Τον. Από. Βγήκε. Ξύλο. Το. Ήτανε δύσκολο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Αλλάξατε τις θέσεις μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να λέω. Είστε καταπληκτικοί. Συνεχίζω. Δεύτερο. Δεύτερη ταινία. Η κυβωτός της Διαθήκης μπαίνει σε κυβερνητική αποθήκη. Ο Ινδιάνα Τζόνς τρέχει να προλάβει να τη βρει πριν από τους Ναζί και τον Λέλο. Γιώργο. Κυβωτός. Λοιπόν, τελείω. Λοιπόν, περιμένετε. Τζόνς. Λάθος. Λάθος, δωρέ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί. Το βρήκα. Η τελευταία λέξη. Πάμε από το τέλος. Όχι. Είναι κυβωτού χαμένη τη κυνηγή. Ναι, η κυνηγή τη χαμένη κυβωτού. Όχι, περιμένετε τον Ινδιάνα Τζόνς. Εσύ έχεις άλλο τίτλο. Η Μαριέλα είναι ο υποτίθεται. Ιδιάνα Τζόνς είναι το Lost Art. Ακόμα και αν το Ιδιάνα Τζόνς ήταν στην αρχή, το κύβο του πάλι ήταν τελευταία λέξη. Ναι. Ναι. Μας τώρα. Greece. Greece. This is Greece. Greece. This is Greece. Hello. Hello. Τρίτη ταινία, σταματήστε. Ο Billy Crystal και η Meg Ryan παντρεύονται. Αφού έχω. Έλα, Δέσποινα. Σάλι. Ο επόμενος, Παντελής. Τι. Ιωάννα. Με. Όχι, το έχεις. Έλα, πάμε, πάμε, Μαριέλα. Κρίς. Σάλι. Τι. Γνώρισε. Χάρη. Μαριέλα. Όταν. Τι είναι στο τέλος. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το κοινωνικό. Το ζεύγος Κοκοβίκου ξανασμίγει αφού χώρισαν την ίδια μέρα. Παντελής. Άντρα. Γιάννη. Άννα. Το έχασε, παιδιά. Δεν το έχασε, παιδιά. Κώστα. Άντρα. Δημήτρης. Τον. Φοβείται. Κοινή. Θα κάτσει εκεί μέχρι να το βρει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, το σκορ μέχρι στιγμής είναι 2-0 υπέρ της ομάδας του Δημήτρη. Πάμε στην πέμπτη ταινία, παιδιά. Εδώ, εδώ. Οι δύο μουσικοί ενώνουν ξανά την Καρέζη με τον Αλεξανδράκη. Παίρνουν πίσω τη λατέρνα τους. Και ο Μίμης Φωτόπουλος πουλάει το όργανο. Καθώς ο Βασίλης Αυτομητής είναι βαριά. Ιωάννα. Φιλότιμο. Όχι, λάθος. Το ξέρουμε. Αυτό ήταν η προσοχή που σας είπα. Την πουλάει τη λατέρνα. Παίρνει άλλο. Δευτερόλεπτα όταν κόλλαμε πάνω πάσο και τα λοιπά. Μάλιστα. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Το δίλημα ήταν δραχμή. Ευρώ. Είχες δίλημα εσύ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση. Τρία έχουμε υπογράψει. Μνημόνια. Το. Μνημόνιο. Ήταν και το μακρύτερο. Λοιπόν, Down Jones, πού ήτανε, ο δείκτης. Του χρηματιστήριου. Το. Χρηματιστήριο. Ποιος είναι ο Down Jones. Ήταν υπουργός οικονομικών και τώρα δεν είναι, έφυγε. Βαρουφάκης. Όχι, δεν μας αρέσει όταν έρχεται αυτή και μας κάνει λέω. Εφορία, εδώ, απ' έξω. Είναι ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας.
Ναι, τι, όπου βρίσκεται στο καροτσάκι το αναπηρικό. Αναπήρως, τι. Το έμπλε. Αναπήρως. Πηγαίνω και σηκώνω λεφτά από το ATM. Τράπεζα. Μάλιστα. Η καγκελάριος της Γερμανίας. Μέρκελ, μάλιστα. Πάλι όταν έρχεται αυτή η πολύ μεγάλη επιτροπή απ' έξω, δεν μας αρέσει καθόλου. Συνεδριάζουνε. Ναι! Αλλά δεν μας αρέσει και τίποτα. Είναι αρχικά τρία ραντάρ του Μπράβο. Μας αρέσει. Όχι. Η διεθνής. Μνηστία. Εμπόρια και η διεθνής. Αγορά. Είναι αυτή που η υψηλή από το εξωτερικό που μας δίνει τα λεφτά. Δεν μας αρέσει. Υψηλή Γαλλίδα. Όχι, λέγα. Εντάξει, αν είμαι εκτός χρόνου, αλλά δεν μας αρέσει. Είναι κλειδί το δεν μας αρέσει. Κατάλαβες. 12 βρήκαμε. Βρήκατε 12. Ναι. Σύνολο. Δεν κρατιέστε. Δεν κρατιέστε. Σύνολο πάρετε 59. Πόπο, πω, παιδιά. Τι έγινε. Καμία ομάδα σε κανένα celebrity σε όλα τα κράτη που παίζει. Ναι, του κόσμου. Δεν έχει συγκεντρώσει. 59. Πες κάτι. Λοιπόν, κάντε το σταυρό σου. Μην γυρνάτε τώρα πίσω, Μαριέλα, γιατί μπαίνουν τα καρτελάκια σας. Λοιπόν, η κατηγορία στην οποία υπόκεινται όλες αυτές οι απαντήσεις είναι εκλογές. Εκλογές. Θέλετε 17 και να τους περάσετε. Πόσα 17 να φέρετε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλες χώρες ποτέ αυτό με τα 17. Σε καμία χώρα. Σε καμία πιστεύεις. Στο Ανατολικό Τιμόρ είχαν προσπαθήσει κάποιοι και φτάσει στα 16. Στο Ανατολικό Τιμόρ. Ναι, ναι. Γυρνάω τον Κώστα με τα γλυκά, με ελαγχολικά πια μάτια. Γιατί προηγεί το ενώ τώρα. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να το κάνει. Έλα, Κώστα, έλα. Είναι με τι δυνατότητέ μου. Έλα, πιστεύουμε σε σένα. Γυρνάω τον Κώστα και ξεκινά τα 90 λεπτά εκλογέ. Το πετάμε μέσα στην κάλπη. Ψηφοδέλτιο. Ναι. Των αντιπροσώπων. Ή των αντιπροσώπων. Είναι στο Σύνταγμα. Είναι αυτό το τεράστιο κτίριο. Η Βουλή. Ναι. Των αντιπροσώπων. Γίνονται τέτοιες πριν τις εκλογές. Εδώ ποιος θα βγει. Γκάλο. Άλλο. Αριστερά ελληνικά. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Πρωθυπουργός μας τώρα. Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας. Ωραία, ωραία. Πού πετάμε τα ψηφοδελτία? Μέχρι την κάλπη. Μπράβο. Και στα ελληνικά και όλα. Της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαράκης. Ναι. Κλείνω αυτό για να μπορώ να ψηφίσω. Κινητό. Το κλείνω για να μπορώ να μην με βλέπουνε. Το παραβάν. Το κινητό σας παρακαλώ. Κόμμα Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Γιατί περνάς από εκεί. Έτσι. Μαζεύονται όλοι με δημοσιογράφους και πολιτικούς και κάνουν ένα. Εσείς και ψηφίκου. Ναι, αλλιώς. Ξένη λέξη. Press conference. Ξένη λέξη. Μαζεύει, είναι η πολιτική από εδώ, οι δημοσιογράφοι από εδώ και αρχίζουν και συγκρούονται. Debate. Μπράβο, Παναγία. Το κόμμα που είναι στην εξουσία τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, έλα. Είναι μέσα στη όλη αυτή, σε αυτό το μέρος που μαζεύονται, είναι οι... Βουλευτές. Βουλευτής. Είναι αντιπροσώπων πάντα. Αυτό το κόμμα έχει 35 ψήφους. Όχι, στην Βουλή μέσα έχει 100. 35 έδρες. Έδρα. Έδρα. Η ομάδα με τους αλλογραφούς συγκέντρωσε 12 βαθμούς. Και 12 λέξεις, συγγνώμη. 24 βαθμούς δηλαδή. Συν. 27-51. 59. 51. Είμαστε πολύ κοντά. Δείτε σε λίγο. Κάνε μου λιγάκι ντου. Άλλο. Το έχεις και χωρίς και ακαπέλα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι που είναι ό,τι πρέπει για όσους δεν μπορούν να θυμηθούν τους στίχους από ένα τραγούδι, αλλά ξέρουν τη μελωδία. Είναι η ώρα για το «Κάνε μου λιγάκι ντου».
Αντρέα τη Φλωρέντα. Εδώ θα κρυθούν όλα. Στο τέλος θα ξέρουμε ποιος αρχηγός θα αποχωρήσει. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι είναι να τραγουδάτε με τον ντου τη μελωδία του τραγουδιού που θα σας δείχνω εδώ στο καρτελάκι. Ή από κάτω πρέπει να βρίσκετε τον τίτλο. Όποιος το βρίσκει έρχεται εδώ και συνεχίζει. Εντάξει, έχετε 90 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πάτε πάσο και να πάτε στο επόμενο. Για κάθε απάντηση αυτή τη φορά κερδίζετε 5 βαθμούς. Αυτό είναι. Άρα όλα να τρέπονται. Όλα να τρέπονται, Γιώργο μου, όλα. Δύο τραγούδια διαφορά έχετε επί της ουσίας. Εντάξει. Εντάξει. Δύο τραγούδια, Και θα ξεκινήσω με αυτούς που φεγούνται. Να ξέρετε τι έχει να. Ναι. Ιωάννα, ναι. Θες να ξεκινήσει από την ομάδα σου. Ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, και μια σοκολατίτσα. Λοιπόν, έχεις αγχώς. Ναι, πολύ. Το τίτλο δεν θα μου λέτε τους στίχους και αυτά, εντάξει. Άμα δεν θα πεις όλο το ρεφρέν, φυσικά μου τι. Και όλο το τραγούδι μου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μπορεί να πω, Έλα, έλα. Έμα, να, εδώ πέρα. Θυμάται το ίδιο πόσο πικραμένα το είπε. 109. Με ό,τι κουράγιο σου έχει απομείνει. Θέλω να πάρει τα πάνω σου, να ξυπνήσει. Γιατί? Και ο χρόνο είναι εδώ, τα κορίτσια. Πόσα δεν πέφτουν. Ο χρόνο ξεκινάει από τώρα. Χαμογέλασε, πάει πέρα. Έλα, πάμε. Άστο κάτω. Δείτε σε λίγο. Ευτυχώς τελείωσε αυτός ο χρόνος. Και
Celebrity Game Night και εδώ να σας πω ότι όποιος από εσάς θέλει να πάρει μέρος στο παιχνίδι μας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο site megatv.com/celebritygamenight ή να τηλεφωνήσει στο 210-80-92-410. Σας περιμένουμε. Εάν είστε τύποι που εκτιμούν τη συνεργασία, δεν είστε εγωιστές και πιστεύετε στο ισχύς εν τη ενώση, τότε σας προτείνω ανεπιφύλακτα το επόμενο νέο μας παιχνίδι που λέγεται «Βάλε ένα χεράκι!». Λοιπόν, θα σας πω πώς παίζετε. Ναι, οι αρχηγοί θα διαλέξουν δύο παίκτες, οι οποίοι θα έρθουν εδώ. Εγώ θα δείχνω εδώ στα καρτελάκια κάποια επαγγέλματα ή ασχολίες. Αυτοί οι δύο παίκτες θα προσπαθήσουν να περιγράψουν στους άλλους δύο αυτά εδώ τα επαγγέλματα. Πώς όμως? Ο ένας παίκτης θα κάθεται μπροστά και θα χρησιμοποιεί το κορμί του, το πρόσωπό του και τα πόδια του. Εντάξει, κοιτάω και δεν με παρακολουθεί. Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ξέρει πώς παίζεται, Μαρτάκι. Και ο άλλος παίκτης θα είναι από πίσω και θα χρησιμοποιεί μόνο τα χεράκια του. Ωραία. Εντάξει, σαν ένας άνθρωπος θα λειτουργήσουν δύο. Ναι. Αυτή είναι η πρόκληση. Ωραία. Αυτό είναι πρόκληση, εντάξει. Λοιπόν, κάθε σωστή απάντηση. Αυτό το προσέξεις. Κάθε σωστή απάντηση θα παίρνει 2 βαθμούς. Μάλιστα, δεν βγήκαμε. Και μπορεί να πηγαίνετε φυσικά και πάσο. Ναι. Φυσικά. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, ο Δημήτρης ως αρχηγός θα διαλέξει ποιοι είναι αυτοί οι δύο που θα έρθουν εδώ να περιγράψουν στους άλλους δύο τα επαγγέλματα. Επειδή σε αυτή την ομάδα επικρατεί δικαιοσύνη, ισονομία και η σιγουριά, θα δώσω την ευκαιρία στον Κώστα και στη Μαριέλα. Μάλιστα. Θα έχουν όλη την ευκαιρία τους εδώ για να μην λέμε στον Κώστα. Έλα, Μαριέλα μου. Έχω το πιο μακρύ χέρι γι' αυτό. Μπράβο, Χούστο, θα κάνεις το κορμί. Ναι, ναι. Θα κάνω το κορμί. Βάλτε τα χεράκια εδώ. Τι να πιάνω εδώ, τι πιάνω. Πόσο δίκαιος, πόσο δίκαιος. Γαργαλιέστε, παιδιά. Νομίζω ότι άρα έχεις τη γαργαλιέστη, θα κάνετε τη κάποιο δύσκολη. Έχετε 2 δευτερόλεπτα, εντάξει. Το σκορ είναι 9-7 να θυμίσω, εντάξει. Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό. Ξεκινάω και δείχνω το πρώτο επάγγελμα. Σχολεία ή ό,τι. Πώς να το πω. Boxer! Μπράβο! Boxer είναι το σκυλί. Boxer εννοούσα. Μαέστρο! Μάγειρα! Σεφ! Πυγμάχος! Λαμπρομάχος! Οδηγός, ταξιδιτής, Νταλικέρι. Οδηγός, ράλι, πιλότος. Μπαλαρίνα. Τραγουδιστής. Νίγορα. Τηλεφωνήτρια, γραμματέας. Γλώσσα σου είναι. Πιανίστας. Κομωτής. Μακιγέρ. Τιτζέι! Τένις! Τένις! Ξαράς! Τενίστα! Γονεκολίστα! Το θέλει, το θέλω! Δεν μπορώ! Έλα, τι! Ράπερ! Α! Κυπουρός! Αγρότης! Κορνό! Οικοδόμος! Έλα! Ηλεκτρολόγος! Αυτό! Μασιγέρ! Έλα καλέ, συνέχισε! Ράφτρα! Κεντάω! Κινέζος! Ευτυχώς τελείωσε αυτό! Έτσι το βρει 9, άρα το σκορ είναι 18, συν 9 που είχατε? 27! Μπράβο! Είναι η μεγάλη ευκαιρία να τους κατατροπώσετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποιοι δύο θα σηκωθούν να κάνουν αυτή την όμορφη τελετή? Ο Γιώργος και Παντελής. Το ξέρα. Ναι, παιδιά. Είστε ηθοποιοί. Μας βοηθήσετε να καταλάβουμε. Θα με τραβολογάσαν την ευκαιρία. Δεν έχω γίνει δύναμη. Ωραία. Ο χρόνος, κορίτσια, προσοχή, ξεκινάει από τώρα. Κιθαρίστα. Ναι. Μάγειρας. Μπράβο. Μανικιουρίστρια! Το στόμα μου αρέσει, μανικιουρίστρια. Τένις, τενίστης. Τι είναι αυτό? Σαρασάς. Ναι. Ποδοσφαιριστής. Τροχονόμος. Yes. Παπάς. Ναι, παιδιά. Τενίστης. Τένις. Χειρούργος. Μπράβο, Παντελή! Ζωζιέ! Καθηγητής! Όχι, μάης!
μαέστρος. Όχι, όχι. Φοιτητή, δάσκαλο. Πάμε παρακάτω. Άλλο, άλλο, άλλο. Αυτό δεν ξέρω πώς. Συγκοπαθείς. Τρελός, τρελός. Άλλο. Μποδίστρα. Αστυνομικός! Κάτσε! Επιθεωρητής! Κατά σκοπός! Ναι! Κάτι έπιασε και δεν ακόμα! Άλλο, πάσο! Α! Τι είναι αυτό! Α, η Χολίδης! Μπράβο! Άλλο! Παρουσιαστής! Άλλο, άλλο, άλλο! Καλό παιδί! Έτσι παίζετε αυτό, καταλάβατε. Καταπληκτική εργασία, όχι. Υπέροχη. Και με λίγη ενέργεια, όχι να κοπανιόμαστε. Χωρίς γέλια, χωρίς τίποτα. Πόσα βρήκαμε. Πες μας την άποψή σου, Κώστα. Όχι, όχι. Βρήκατε. 14. 28 βαθμούς πήρατε από αυτό το παιχνίδι. Συν 7, 35, 27. Δείτε σε λίγο. Εδώ το έχω. Κλείνω αυτό για να μπορώ να ψηφίσω. Κλείνω. Το κλείνω για να μπορώ να μην με βλέπουν. Το παραπάνω. Έχουμε το γράψει. Μνημόνια. Μνημόνιο. Ήταν και το μακρύτερο. Πράσινες οι κόκκινες, οι θαλάσσιες οι άντρες. Στα χέρια χθες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Πήραν κακό και χαρακή στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες οι κόκκινες, οι θαλάσσιες οι άντρες. Σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Το επόμενο παιχνίδι είναι από τα πιο αγαπημένα γιατί έχει πολύ πλάκα, αγωνία, φουλ ρυθμό και πολύ ενέργεια. Πάμε στο «Εδώ το έχω». Παίζει μία ομάδα κάθε φορά, θα στέκεστε εδώ στο χαλί κατά σειρά, το ξέρετε νομίζω, το παιχνίδι το έχετε δει όλοι, νομίζω θα ξεκινήσουμε την ομάδα που προηγείται. Όπως είναι η Μιχαλή, ελάτε εδώ παρακαλώ. Θα καθίστε στη σειρά, οι αγαπημένοι βαλέτες, σας περάσουν παρακαλώ να βάλουν κάποια καρτελάκια. Πού πας Παντελή? Παντελή, είσαι μπροστά. Στη σειρά. Πώς είναι στη σειρά? Από εδώ, από το στρογγυλάκι, πίσω, διαγωνάλ. Διαγωνάλ. Θα βάλουμε μια καρτελίτσα στο κεφάλι σας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει από την ώρα που θα στρίψω τον Παντελή και θα περιγράψει στη Δέσποινα ποια είναι η λεξούλα στο κεφάλι της. Το θέμα μας ποιο είναι? Το θέμα σας. Έχουμε και θέμα. Όλο αυτό είναι κάτω από ένα θέμα που λέγεται οικονομία. Και ξεκινάω γυρνώντας το Παντελή. Έχετε 90. Thank you.
Κάτσε κάτω. Θα βάλω για ύπνο. Όχι. Γι' αυτό και αλλάζω κάθε χρόνο τα μαλλιά μου για να ξέρετε πότε βλέπετε επανάληψη και πότε φρέσκο επεισόδιο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Celebrity Game Night. Τρίτη σεζόν για το αγαπημένο σας Celebrity που συνεχίζει ανανεωμένο, ανατρεπτικό, με νέα παιχνίδια, νέες κόντρες, πολύ γέλιο και ροκ διάθεση. Μακριά από τις κοτούρες που μας βαραίνουν όλο αυτό τον καιρό και που ευχόμαστε να έχουν ένα τελειωμό. Αυτό που σας υποσχόμαστε και ξέρετε το τηρούμε, είναι ότι την επόμενη ώρα θα το διασκεδάσετε, θα το χαρείτε και χορτασμένοι θα πάνε να κοιμηθείτε. Ξέρετε πια ότι εδώ, στο φιλόξενο πλατό μας, έρχονται κάθε φορά 6 πολύ γνωστοί φίλοι από το χώρο του θεάματος. Σήμερα, μάλιστα, το σετ είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά θα τους δούμε έναν-έναν, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες και βοηθούν τους αρχηγούς τους να κερδίσουν 4.000 ευρώ! Μαζί μας, όπως πάντα, οι φανατικοί φίλοι του Celebrity Game Night. Αυτοχειροκροτηθείτε, παρακαλώ. Και όπως πάντα, ο Τόνι Κοραξάκης! Και να ξεκινήσω με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα, γιατί έχω εδώ πολύ εκλεκτά πρόσωπα. Και θα ξεκινήσω με μια γυναίκα που με τιμά με την παρουσία της και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ. Μια γυναίκα που... Τι να πω, βιογραφικά για αυτήν νομίζω ξέρουμε τα πάντα. Ξέρουμε ότι είναι από την Καβάλα, ότι σπούδασε στη φιλοσοφική, ότι άφησε τη φιλοσοφική για το τραγούδι. Νομίζω δεν έχει νόημα να πω τίποτα, γιατί την ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Είναι μία από τους μεγαλύτερους στάρ στην Ελλάδα, στον χώρο του τραγουδιού, με τεράστιες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Μια κουκλάρα, μια κορμάρα, μια γυναικιά. Έχει μια τρομερή οικογένεια, κάνει συνέχεια επιτυχίες. Είναι φίλη φίλου και οι φίλοι του φίλου μου είναι δυο φορές φίλοι, δεν ξέρω, λέγεται αυτό. Να πω επίσης ότι τη θαυμάζω ιδιαίτερα, γιατί πέρα από όλα αυτά που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, έχει άποψη, ξέρει να τη λέει, εμπεριστατωμένα και με τόλμη όταν χρειάζεται και γι' αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι η Δέσποινα Μαντή! Γυρίζει στα μακεδονικά πάτρια εδάφη, να το πούμε έτσι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, στην πύλη του Αξιού. Με τον Παντελή Παντελίδη. Με τον Παντελή Παντελίδη. Και ένα όμορφο αγόρι που θα το παρουσιάσουμε αντίπαλο από εδώ. Αντίπαλο, αργότερα. Θέλω intro. Θα σου κάνω, θα σου κάνω. Μεγαλύτερο το δικό μου. Εντάξει, μη σκοτωθούμε από τώρα. Στη Θεσσαλονίκη θα την πληρώσει. Λοιπόν, δίπλα τη. Πού θέλετε να ξεκινήσω? Από εκεί. Εντάξει. Δίπλα της είναι ένας άνθρωπος, τι να πω τώρα πια γι' αυτόν, μας συνδέουν πάρα πολλά. Οι ζωές μας και οι επαγγελματικές αλλά και οι πραγματικές έχουν δεθεί αμετάκλητα. Φέτος μας χάρισε και μου χάρισε και εμένα προσωπικά μια υπέροχη δουλειά την προηγούμενη σεζόν, την οποία και θα συνεχίσουμε, την Εθνική Ελλάδος. Όπου τόλμησε να πει και να θίξει πράγματα που στην ελληνική τηλεόραση δεν τα είχαμε ξαναδεί και είμαι πολύ περήφανη που είναι ένα μέρος αυτής της δουλειάς. Τώρα θα τον αποκαλώ συνάδελφο ως παρουσιαστή πια στο Μέγκα, στην εκπομπή. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κάθε μέρα, Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχω επίσης την τιμή να κάνει την απόδοση του musical Sweet Charity που θα παρουσιαστεί στον Badminton την επόμενη χρονιά. Ναι. Και είναι ποιος? Ο Γιώργος Καπουτζίνης. Δεν ξέρω πολλά για σένα. Καλύτερα. Εντάξει, όχι. Ότι δεν ξέρω πολλά προσωπικά για σένα και κάθε φορά που βρισκόμαστε. Πάει ένα τηλέφωνο που να δεις. Και είναι που είναι να πας την εκπομπή. Πολλά τα διαισθάνομαι. Καταλαβες. Γι' αυτό και κάθε φορά που συναντιόμαστε, νομίζω υπάρχει μια οικειότητα και μια συνεννόηση μεταξύ μας. Που ενώ δεν έχουμε κάνει τόσο παρέα όσο θα μπορούσαμε. Και επίσης δεν σου έχω δώσει τόσο θάρρος, αλλά δεν ξέρω γιατί. Οπότε όταν διάβασα εδώ ότι όταν θέλησες να γίνεις ηθοποιός στα 17 σου, τηλεφώνησες τη Μελίνα Μερκούρη, από τη μια δεν μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή το περιμένω από σένα, αλλά θέλω να μου πεις τι της είπες, τι έγινε. Είχα δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο και με κόψανε, όπως και όλες τις σχολές που είχα δώσει με κόψανε. Μάλιστα. Και την πήρα ως μέσο να. Για μέσο την πήρες. Για μέσο. Τι της είπες?
Έκλαιγα γιατί είπα θέλω να με περάσει. Το σήκωσε. Όπου Χριστέ. Το σήκωσε γιατί. Στο σπίτι τη είχα πει το τηλέφωνο από μια δημοσιογράφη που ήξερε γονεί μου. Το σήκωσε ο οικονόμο, τη ζήτησα, ήρθε και τη λέω: ξέρετε, δεν πέρασα εγώ. Και λέει: τι γίνεται όμω, παρέμβασε από την υπουργό, αλλά δεν το μάθει κανεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντέλει ξανά. Εντέλει εντάξει, δεν πέρασε η γυναίκα. Κατέληξα να ξαναγυρίσω στην Θεσσαλονίκη. Και κατάφερα να μπει στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Χωρίς μέσο. Χωρίς μέσο αυτή τη φορά. Τον έχουμε καμαρώσει σε χιλιάδες πράγματα. Μιμήσεις, γράφει ωραία κείμενα, τραγουδάει, χορεύει, παίζει. Τι άλλο κάνει. Σκηνοθετής. Δεν θέλω να πω. Φέτος χτυπάς τρίπλο βάρδια. Απ' τη μία στο Κάτια Ραδουλάκι με το έργο Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. Απ' την άλλη στο Vox με την Νατάσα Θοδωρίδου. Και βέβαια ξεκινάτε τρίτη σεζόν, το πετυχημένο, κάτω παρτάλι στο Μέγκα, τη Λαμαντήλη Σαγκαράκης! Αρχηγός αυτής της ομάδας της Μακεδονικής, ξέρεις Καρβάλλο Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ, είναι η Ιωάννα Παπαδογιάννη! Η Ιωάννα έχει σπουδάσει διεθνολόγος, τουρκολόγος στο Καποδιστριακό και μάλιστα πήγε στην Κωνσταντινούπολη για μεταπτυχιακά. Πώς ήρθε ο τουρκολόγος, Σουλεϊμάν, και έτσι έβλεπες τέτοια. Δεν υπήρχαν ακόμα αυτά τα σειριά, ήταν τα παλιά τα χρόνια. Ξεκίνησε το σκεπτικό με μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα ή στο πανεπιστήμιο, αλλά κανείς δεν φανταζόταν το χάλι της Ελλάδας και της Τουρκίας στις μέρες μας. Οπότε, εντάξει. Και τι θα κάνεις τώρα, τι κάνεις δηλαδή. Λόγω κρίσης να είμαι δείξω το Θεό. Δούλευα στο Ντουμπάι, ήμουν αεροσυνοδός σε μια αεροπορική εταιρεία. Λόγω κρίσης στο Ντουμπάι. Εντάξει, κάνα χρόνο περίπου. Τώρα γύρισα και είμαι ρεσεψιόν σε ένα πολυχώρο ομορφιάς. Όποιος έχει δουλειά. Είμαστε μια χαρά. Είναι και θα ευτυχισμένος και σε πολυχώρο ομορφιάς θα έρθουμε και να σε επισκεφτούμε. Δεν κάνεις τα λεφτά. Αν τα κερδίσεις, συγγνώμη. Αν τα κερδίσω, που εντάξει, είναι σίγουρο μάλλον. Λέω να πάω να ταξιδέψω στην Ιαπωνία. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ιαπωνία. Είπα εδώ στο κορίτσι μου, το όμορφο. Το οποίο. Γιατί. Μα δεν μας αφορά αυτή η μάχη. Τσαπλώστε λίγο. Τσαπλώστε. Το κορίτσι μου, το όμορφο, η φίλη μου, που κάθε φορά που έχω πρεμιέρα στο Celebrity έρχεται. Μαζί με το μαρτάκι, εντάξει Κώστα. Και χάνουνε. Έρχεται να με στηρίξει πάντα η αγαπημένη μου, η οποία φέτος μας ξανασυστήνει τη λέξη καλημερούδια που την είχαμε ξεχάσει από το ελληνικό λεξιλόγιο κάθε πρωί στο Μέγκα. Τι θα σας πω για την Τωρέτα, ό,τι και να έχει κατακλειστεί το κάνει καταπληκτικά. Ήταν αθλήτρια, είναι χορεύτρια, είναι ηθοποιός, είναι φοβερή παρουσιάστρια, μπορεί και ξυπνάει με τις κότες. Που σε θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εγώ δεν έχω μπορέσει ποτέ να ξυπνήσω τέτοιες ώρες. Γιατί και δύο καταπληκτικά παιδιά, φέτος, εκτός από τα καλημερούδια, θα παίξουμε μαζί στο Sweet Charity, στο Father Badminton, που θα αποδώσει ποιος είπαμε μόλις τώρα. Ο Γιώργος Καπουτζής. 5 points. Και έτσι θα έχουν τα διαπλεκόμενα εδώ με τους καναπέδες. Και είναι η υπέροχη, η καταπληκτική, η μοναδική. Τώρα είναι ο Δημητρίου. Λοιπόν, δίπλα στην Τωρέτα. Είναι λίγο ανισταγμένη γιατί ξυπνάει κάθε πρωί, όπως ξέρετε και βλέπετε από τη συχνότητα του Μέγκα στα καλημερούδια, πολύ νωρίς. Εμείς τη γνωρίσαμε όλοι και εμείς και εσείς στη σειρά που κάναμε με τον Γιώργο την Εθνική Ελλάδος, όπου ήταν καταπληκτική στο ρόλο της Τάλος. Ήταν καταπληκτική και πίσω από τις κάμερες. Επίσης, έχω να πω ότι η Μαριέλα, για όσους δεν ξέρουν, είναι πολύ γκλότ. Και παρότι στην Αθήνα χάνεται και δεν μπορεί να πάει πουθενά, ακόμα και με τον Navigator, δεν ξέρει που πηγαίνει. Γιατί. Γιατί δεν κοιτάει τον Navigator, μιλάει στο κινητό. Πρώτον, αλλά κυρίως γιατί. Γιατί σαν το σπίτι, αισθάνεται μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, δεν είναι. Και στην κεντρική. Δηλαδή εκεί την βλέπει τη Μαριέλα, πραγματικά ξέρει τα πάντα, ξέρει όλες τις γλώσσες. Συνεννοείται άψογα στα γερμανικά.